Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους χοροχοπιπίνο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στενοχώρια για να περάσουμε την παρακάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. 2 και σήμερα. Υπάρχουν διάφορες εκφράσεις στην ελληνική γλώσσα για να μπορέσει να αποδώσει την ανυπομονησία, την λαχτάρα, την αδημονία, την πρεμούρα, τον καημό για κάτι που είναι να έρθει. Διάφορες εκφράσεις. Δεν βλέπω την ώρα, δεν μπορώ να περιμένω, είμαι τρελαμένος, είμαι διάφορες άλλες καταστάσεις, δεν μπορούμε να τις πούμε γιατί δεν είναι δόκιμες, ραδιοφωνικά δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, με όλο μας το είναι, με όλο μας το είναι, τους περιμένουμε. Αν ήμουν ο Φερέιρα, ο βοηθός του, ο εξωφυλαρούχας, ο Καρυπίδης, ο Πέλκας, ο Βιερίνια, ο Πασχαλάκης, ο Μαωρίσιο, ο Μάτος, ο οποιοσδήποτε, αν ήμουν ο οδηγός, πούμε, ο Φώτης με το μηχανάκι, οποιοσδήποτε ρε παιδί μου, αν ήμουν ο οποιοσδήποτε που είναι γύρω γύρω από την ομάδα. Από σήμερα το πρωί κιόλας, εκτύπωση, έχρωμη, όχι ασπρόμαυρη, τη φωτογραφία που ποστάρισε για λίγο μόνο ο Γκιγέρμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλέως τα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο. Θα έλεγα εγώ, αν ακούει κανένας, την προκλητική φωτογραφία που είναι τραυματία στο έδαφος, ένα παιδί μάλιστα που είναι όχι μάλαμα, όχι κορίτσι, όχι όταν του μιλάς κοκκινίζει, όχι δεν σε κοιτάει στα μάτια, όχι το έχει σκάσει από το κατηχητικό, όχι ντρέπεσαι να του υψώσει τον τόνο της φωνής. Να πω ότι κανένας προκλητικός, ότι είναι κανένας αλταράς, να πούμε κανένας ο οποίος σκοτώνει τον κόσμο, ότι είναι τίποτα, κανένας που βρίζει, κάνει trash talking που λένε και στα χωριά μας. Ο Κάρολος δεν είναι. Ο κύριος Γκιγέρμε λοιπόν, προφανώς για να πάρει like, για να το παίξει ολυμπιακάρα ή να φτιάξει το δικό του κλίμα, να πουλήσει λίγο έτσι αντριλίκι, να πουλήσει λίγο νταϊλίκι, έβαλε αυτή τη φωτογραφία που είναι τραυματία στο έδαφος ο Σφιντέρσκι και αυτός είναι από πάνω και του λέει λογάκια. Μην ακούσω ότι του το ρωτάει αν είναι καλά, αν χρειάζεται βοήθεια ιατρική. Μην ακούσω ότι πήγε για να του τίνει χείρα φιλίας. Σας παρακαλώ, μην μου το χαλάτε. Εγώ λοιπόν σε κάθε διάδρομο, στα μπάνια, στα εστιατόρια, στην αίθουσα προβολής DVD, στις σάουνες, στα υδρομασάζ, στα τραπέζια που κάθονται και παίζουν κουκάν, στο διάδρομο που οδηγεί στα γηπεδάκια, στα δοκάρια, στα πατώματα, στο χορτάρι, παντού, θα έβαζα αυτή τη φωτογραφία. Να τη βλέπουν οι παίχτες σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, να βλέπουν αυτή τη φωτογραφία. Χωρίς λόγια. Κάντε τώρα ένας, ας το κάνει. Έχουμε πολλούς μέσα που έχουν τρέλα μες στο μυαλό. Ένας ας το κάνει ρε παιδιά. Έτσι, πάρτε τη φωτογραφία.
Να περνάνε οι παίκτες και να τη βλέπουν. Τους βλέπετε, ναι. Αυτοί είναι. Έρχονται προκλητικοί. Έρχονται με αλαζονία. Έρχονται με έπαρση. Έρχονται έχοντας πατήσει πάνω στη δική μας απουσία στο μάτς πρωταθλήματος. Στη δική μας αγωνιστική ανυπαρξία. Έρχονται με ύφος. Έρχονται έχοντας ξεχάσει ότι είχαμε κερδίσουν 3 χρόνια. Έρχονται αφισβητώντας ότι εγώ είμαι ο πρωταθλητής. Έρχονται με ύφος και ξεχνώντας ποιος είναι ο νταμπλούχος. Έρχονται αφισβητώντας. Έρχονται με αέρα. Έρχονται για να μου πάρουν τα σκύπτρα. Και έρχονται έτσι. Εσύ, Αντρέ, εσύ, Βαρέλα, εσύ, Μάτος, εσύ, Πέλκα, εσύ, Μπασκαλάκη, εσύ, Μαουρίσιο, εσύ, Μίσιτς, εσύ, Μπίσεσβαρ, εσύ, Λιμιέ. Εσείς. Εσύ, Τσούμπα. Εσείς όλοι. Που σαρώσατε τους πάντες. Που μπαίναν μέσα όλοι και ήταν καφέ το βρακάκι. Το κοντοβρακάκι, το σορτσάκι ήταν καφέ. Και το ερώτημα ήταν όχι αν θα τους κερδίσω, αλλά πώς δεν θα χάσω. Και αμέσως μετά, πότε θα χάσω και με πόσα θα χάσω. Βάλτε παντού τη φωτογραφία. Και στις κουβέντες μεταξύ σας υπενθυμίστε ποιοι είναι αυτοί, τι έχουν κάνει, τι σας έκαναν έξω από τον αγωνιστικό χώρο, τι προσπάθησαν τα αφεντικά τους και οι υποκόμοι τους, οι βαστάζοι τους, οι δούλοι τους, τι προσπάθησαν να περάσουν στον κόσμο, πόσο κοιλίδα προσπάθησαν να σας βάλουν και έφτασαν χωρίς τσίπα και ντροπή να λένε ακόμα να σας πάρουν πίσω και το περσινό πρωτάθλημα. Το πιο κακαλάτο, το πιο αρχή διαλόγου κάναμε για να φτάσουμε στο τέλος σε ένα συμπέρασμα με την αρχή διαλόγου που κάναμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχει αρχή ο διάλογος και να έχει και τέλος. Το πιο λοιπόν κακαλάτο πρωτάθλημα ever. Φτάσαν στο σημείο χωρίς τσίπα να πεις πού θα βρεθεί η τσίπα, πού θα βρεθεί η ντροπή. Και αυτό να ακυρωθεί και αυτό να το πάρουν πίσω και αυτό και αυτό. Υπάρχει έστω και ένας από εσάς, από τον πιο τρελαμένο, που να πούμε ότι είναι ο, να πούμε ότι είναι ο Αντρέ, να πούμε ότι είναι ο Μάτος, χαρακτήρα, να πούμε ότι είναι ο Βαρέλα, μέχρι τον πιο ήρεμο, να πούμε ότι είναι ο Σφιντέρσκι, ο πιο πράος, ο πιο μιλίχιος. Πάμε να βρούμε, ποιος είναι ρε παιδιά, ο πιο ήρεμος από όλους, που λες αποκλείεται αυτό, ο Κρέσπο, δεν παίζει ο Κρέσπο. Από τον πιο τρελαμένο μέχρι το πιο ήρεμο χαρακτήρα υπάρχει κάποιος που δεν του θίγουν τον εγωισμό με όλα αυτά που έχουν γίνει. Εγώ τα λέω και ξαναλέω με την κοιλιά που έχω και τα 105 κιλά με το σκαρπίνι να μπω μέσα. Έτσι να μου φύγει ο καημός. Να κάνω 2 tackling σαν εκείνο που έκανε ο Γιαννούλης και πέσαν το φάνε μόνο που δεν ζήτησαν απέλαση και στην ηλεκτρική καρέκλα. Έχετε πάρα πολλά πράγματα να αποδείξετε. Σε κανένα σκερβελέ, σε κανέναν ρεμπεσκέ, σε κανένα λαμόγιο. Στον εαυτό σας, στην υστεροφημία σας, στην αξιοπρέπεια που εκπέμψατε όλο αυτό τον καιρό σαν ομάδα, στο χαρακτήρα σας, στο DNA, στο λαό σας, στις οικογένειές σας, στον πρόεδρό σας, στο έμβλημα, στην ιστορία σας, στην αξία σας. Μόνο σε αυτούς. Σε κανέναν άλλον ρεμπεσκέ. Σε κανένα άλλο ντουγάνι. Κανένας. Κάποιος μου είπε τις προάλλες να πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Ποιος με ρωτάει. Κάθε φορά το λέω αυτό.
δεν πρέπει να δώσεις απαντήσεις. Ποιος με ρωτάει, ρε φίλε? Ποιος είναι αυτός που με ρωτάει που πρέπει να του δώσω απαντήσεις? Κανένας από αυτούς δεν θα με βάλει σε διαδικασία να απαντήσω. Παίζω για το έμβλημα. Παίζω για την ιστορία μου, παίζω για τα σκύπτρα, παίζω γιατί σάρωσα τα πάντα τα τελευταία χρόνια και όχι απλά προσπάθησα να με γκρεμίσουν από την κορυφή, όχι απλά λύσαξε όλο το σύστημα και το 80% το ΜΜΕ, όχι απλά προσπάθησαν να με αφανίσουν, προσπάθησαν και να με κυλιδώσουν, προσπάθησαν και να μου βάλουν λεκέ, προσπάθησαν επειδή αυτοί είναι βρώμικοι να βρωμίσουν και εμένα. Προσπάθησαν, ενώ ήμουν καθαρός απ' έξω και τους έβλεπα, να με τραβήξουν από το χέρι μέσα στο βούρκο και να παλέψουμε να πούμε μέσα στις κοπριές. Νιώστε αυτό που νιώθει όλος ο κόσμος, που ζει και αναπνέει για τα τέσσερα γράμματα. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από σας, παρά μόνο ένα. Παίξτε με όσο πάθος, με όση τρέλα έχετε μέσα στο μυαλό σας, μέσα στο σώμα σας, μέσα στην ψυχή σας, μέσα στην καρδιά σας. Έχετε γράψει ιστορία ήδη. Κανένα άγχος. Μου λέει χθες ένας που τον αγαπώ και τον σέβομαι πάρα πολύ, μήπως τους αγχώνεις? Λέτε, ρε παιδιά, τι να αγχωθεί, τι να αγχωθεί? Είναι στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Ευλογία είναι. Ευλογία. Ρωτήστε τον κάθε ΠΑΟΚτσί οπαδό. Θα ήθελες 5 λεπτά, 5 στη ζωή σου με ένα ραβδί να κάνεις έτσι και να φορέσεις αυτή τη φανέλα? Να μπεις μέσα, ρε, 5 λεπτά. Τι δεν θα έδινες γι' αυτό? Τι δεν θα έκανες για 5 μόνο λεπτά? Για 5 λεπτά. Αρπάξτε τους λοιπόν από το λαιμό. Κάντε τους να μετανιώσουν που σας αμφισβήτησαν, που σας λιδώρησαν, που στα πρωτοσέλιδά τους σας διαπόμπευσαν, σας ηρωνεύτηκαν, σας υποτίμησαν, σας χαρακτήρισαν. Ό,τι και να λέμε εμείς τα ραδιόφωνα, δεν είναι ραδιοφωνική μονομαχία. Εγώ με τον αντίστοιχο στον Πειραιά. Ούτε καν του κόσμου που βγαίνει στις γραμμές, ούτε καν του λόγου για το λαό, τι να συγκρίνουμε? Αυτούς που κάνουν κερκίδα με την Τουντούκα, με τον Τηλεβόα. Τι να συγκρίνεις? Εξέδρα με Τουντούκα. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος έβγαζε Τουντούκα στην Τούμπα, θα τον αρπάζαμε εμείς οι ίδιοι να τον βγάλουμε έξω. Και θα του λέγαμε: ντροπή, ρε φίλε. Φωνή δεν έχεις, πτυχή δεν έχεις. Έφερες τον Τηλεβόα, ρε σκερβελέ. Δεν θα τον πετούσαμε έξω? Σε 30 δευτερόλεπτα. Λέω λοιπόν ότι απαντήσεις σε κανέναν από δάφτους, ούτε καν. Απαντήσεις στον εαυτό σας, στον θυγμένο εγωισμό σας. Αν δεν είναι ο εγωισμός σας θυγμένος, αν δεν νιώθετε ότι οφείλετε στον εαυτό σας, στον πρόεδρό σας, στο λαό σας, στη δική σας την αξιοπρέπεια, στον εγωισμό σας, αν δεν νιώθετε θυγμένοι, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Όποιος δεν νιώθει ότι τους άφησε να έρθουν εδώ να μου αλώσουν το ναό και να επέρονται και να αυτοπενεύονται τόσο καιρό μετά από εκείνο το μάτς, όποιος δεν νιώθει ότι του έχουν πειράξει κάτι ιερό, όποιος δεν νιώθει ότι ήρθαν να του πάρουν κάτι δικό του, και όχι απλά αγωνιστικά αλλά με όλα τα γύρω γύρω, όποιος δεν νιώθει ότι οφείλει να βγάλει όση ψυχή έχει φυσικά με την υπάρχουσα κατάσταση, με την ιδιάζουσα κατάσταση, με την περίεργη κατάσταση, με τους 2 μήνες αποχής, βεβαίως ναι, με τη φυσική κατάσταση, δεν πάω καν σε αυτό. Καν. Στο κάτω-κάτω όλοι δεν έπαιζαν. Όλοι δεν κάνανε νορμάλ προπονήσεις. Δεν πάω καν εκεί. Μιλάμε για ένα μόνο πράγμα. Ψυχή. Ή αλλιώς οι 4 λέξεις που λέω, το μαχαίρι στα δόντια. Αυτό, παιδιά, θέλουμε να δούμε από σας. Αυτό που κάνατε όλη τη χρονιά πέρσι, αυτό που κάνατε
φέτος μετά την μουδιασμένη αρχή, μετά το κάκιστο ξεκίνημα στο κύπελο και το πώς γυρίσατε το μάτς. Αυτό θέλουμε να δούμε, πεταμένες φλέβες, θέλουμε να δούμε τα παιδιά αυτά που βάζαν τα χέρια τους και λέγανε πάνω από την εικόνα της Παναγίας 1-2-4 ΠΑΟΚ. Θέλουμε στο τέλος αυτό. Let's prove it on the pitch, λέει ο Βαρέλα. Αύριο, που είναι η τελευταία μέρα εκπομπής πριν από το μάτς, θέλω να πιάσω έναν. Δεν ξέρω αν μας ακούν. Και αν δεν μας ακούν οι ίδιοι, μας ακούνε φίλοι τους. Παίκτες τώρα πλέον δεν έχουν μόνο τους φίλους που είχαν όταν πρώτο ήρθαν εδώ. Κάποιους συγγενείς, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Κάποιους που τους είχαν πριν. Ζώντας αυτή την ευλογημένη γωνιά του πλανήτη, έκαναν εδώ Έλληνες, φίλους. Δημιούργησαν σχέσεις, δημιούργησαν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Άκουσα χθες τον Κάνιας να μιλάει και να με τέτοιο τρόπο για την παρουσία του, για τα χρόνια του εδώ. Και όλοι αυτοί που έχουν φύγει να μιλούν για τη Θεσσαλονίκη, για τον ΠΑΟ και να πλημμυρίζουν από συναισθήματα. Λέμε λοιπόν ένα πράγμα. Έχετε μια τεράστια ευκαιρία αύριο να βουλώσετε το στόμα όλων αυτών που έβγαλαν τεράστια γλώσσα. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα μέχρι ενός βαθμού. Εμείς, βεβαίως. Μη σκέφτεστε ούτε βαθμολογίες, ούτε ΚΑΣ, ούτε δικαστήρια, ούτε διαφορές, ούτε μείον, ούτε αποστάσεις, τίποτα. Μπείτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Μπείτε σαν να μην υπάρχει τίποτα. Και κάντε μόνο αυτό που σας ζητάμε. Μην αφήσετε καμιά μπαλιά να πάει χαμένη, χωρίς διεκδίκηση. Μην αφήσετε ούτε καν περιθώριο αμφισβήτησης στον αλαζόνα. Κάντε το να μετανιώσει που σκέφτηκε ότι, εντάξει. Κάντε τον να το σκυλομετανιώσει πολύ πικρά που έπιασε στο στόμα του τον αίτητο πρωταθλητή. Το λαό του, τον πρόεδρό του, την ιστορία του, τις αρχές του, τις αξίες του, κάντε τους να το μετανιώσουν πολύ πικρά. Και το τι θα γίνει μετά, μου το είπαν και χθες. Εκεί που πήγα να πάρω το παιδί από τον παιδικό σταθμό. Κωστή, λέει, μιλάμε όλο για αυτό το μάτς, λέει, μετά. Καθίστε ρε παιδιά. Ένα-ένα. Όλα θα είναι διαφορετικά αφότου θα έχουμε κερδίσει την Κυριακή το βράδυ. Όλα θα είναι αλλιώς. Όχι μόνο για μας, αλλά και για αυτούς. Διευκρινίζουμε, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούνε παντού και τη μετράνε και την κάθε μας κουβέντα. Καμία βίαιη ενέργεια, καμιά παρεκτροπή, καμία συμπεριφορά που θα δώσει σε αυτούς πάτημα. Καμία. Όταν μιλάμε, βγάλτε ψυχή, βγάλτε τρέλα, βγάλτε πάθος, το λέμε για όλους. Και για όσους πάνε έξω από το γήπεδο και για αυτούς που θα είναι μέσα. Ακούσατε χθες, έσκουζα το πρωί, φώναζα, τι έλεγα, ότι παιδιά είσαι όλα τα μάτς κόσμος, είσαι κανένα. Ακούσατε χθες, ο Playmobilis, τι είπε. Τώρα δεν προλαβαίνουμε, λέει, βέβαια αυτή την πρώτη αγωνιστική δεν είναι χωρίς. Και μετά θα ξανασυναντηθούμε, τη Δευτέρα, βέβαια, τη Δευτέρα μετά, μια χαρά θα έχει περάσει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι μας νοιάζει ρε φίλε. Τι μας νοιάζει μετά, τι. Μας νοιάζει μετά για το Όφι Άριες ας πούμε. Τι. Για το ΑΕΚ Όφι,
Σύ και με καδάρ. Εκεί να τελειώσουμε με αυτό. Τον χαϊδεμένο. Το αφεντικό να διευκολύνουμε. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα μετά δεν προλαβαίναμε. Και έχω μια ερώτηση, ρε Δερβίση. Γιατί δεν το σκεφτήκατε 5-6 μέρες πριν, αφού βλέπατε πώς πηγαίνει το θέμα με την αρρώστια, να πούμε, την πανδημία με τον ιό. Γιατί δεν το σκεφτήκατε και το αφήσατε για την Τετάρτη. Α, δεν προλαβαίνουμε. Γιατί δεν προλαβαίνετε. Και γιατί δεν προλαβαίνετε, λέω εγώ. Τι, πώς θα μοιραστούν, σας έπιασε ο Γκαϊλές για το πώς θα μοιραστούν τα εισιτήρια. Αφήστε αυτό να το δούμε εμείς. Εδώ οικογενειακά, να το λύσει κάθε ομάδα όπως γουστάρει. Θα δώσουμε στους ξανθούς αυτή τη βδομάδα. Την άλλη στους φαλακρούς, στους γουρομάλιδες, στους κοντούς. Αυτή τη βδομάδα θα μπουν μόνο οι χοντροί. Θα μπουν οι δυτικές συνοικίες, την άλλη οι ανατολικές. Ό,τι γουστάρε θα κάνουμε, ό,τι θέλουμε. Δώσε εσύ το ok και άστο μετά σε εμάς. Δεν προλαβαίνουμε. Γιατί δεν προλαβαίνεις. Και ρωτάω, γιατί δεν το έκανες μια βδομάδα πριν. Ξέροντας και το πρόγραμμα, ξέροντας και το πώς πηγαίνει η πανδημία, δώσατε άδεια να ανοίξουν τα σχολεία. Πηγαίνουν τα παιδιά μας στον παιδικό σταθμό και στα δημοτικά σχολεία. Ανοίξατε και τις παραλίες, ανοίξατε τα πάντα. Αλλά εκεί το αφήσαμε για Τετάρτη απόγευμα, ε. Αχ, αχ, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Αν ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μήπως τρεχάτε ποδαράκια μου να μην σας χέσει ο κόλος σας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μια χαρά θα προλάβαινες. Και Κυριακή πρωί 11 και 4 θα έλεγες, παιδιά, το μεσημεράκι λέτε να ανοίξουμε, να ανοίξουμε, ε. Να έχει κόσμο, ρε παιδιά, έτσι. Δεν πειράζει. Εσύ, εσύ με το μαλλί Playmobil δείχνεις ακόμα μια φορά αυτό που όλη η Ελλάδα σε έχει πάρει χαμπάρι και ούτε καν σε νοιάζει. Ούτε καν. Γι' αυτό λέω, βάλτε τη φωτογραφία με τον Κιγέρμε να είναι από πάνω και να λέει διάφορα στον τραυματισμένο Σφιντέρσκι παντού και υπενθυμίστε τους τι έχουν κάνει και τι έκαναν ακόμα και χθες αυτοί. Που όλο το σύστημα, όλη η κυβέρνηση, υπουργοί, βουλευτές, αυτό σμπρώχνουν όλοι να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Για αυτούς παίζουμε τώρα μέσα στον κορονοϊό, να ξέρετε. Για αυτούς και για την άλλη που είναι στο μούχτι και δεν μιλάει. Την κίτρινη. Και θα το δείτε ότι από τη Δευτέρα μια χαρά. Παιδιά, πήραμε και την απόφαση, ναι, ναι, ναι. Με κόσμο πλέον. Με κόσμο. Είσαι Ολυμπιακός. Είσαι μάγκας να κάνεις κάτι, αλλά πού. Μες κύριοι, επειδή εμείς πήγαμε και παίξαμε και κλεισμένο το θυρόν επάνω στην Τούμπα, θα παίξουμε και κλεισμένο το θυρόν στο Καραϊσκάκης. Επειδή είμαστε μάγκες, πειραιώτες, επειδή είμαστε, να πούμε, ωραίοι τύποι, καθαροί, επειδή όλα τα έχουμε πάρει με την αξία μας και επειδή έχουμε και αξίες και αρχές σαν Ολυμπιακός, δεν θέλουμε να υπάρχει ανισότητα. Και αφού δεν πρόλαβαν στο πρώτο μάτς στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με και κλεισμένον και στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με και κλεισμένον, και κέρδισέ με αν είσαι καλύτερος. Συγγνώμη που λέω ιστορίες που είναι πιο φανταστικές και από τα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βέρν. 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Συγχωρέστε με. Το χάσα. Το χάσα το μυαλό μου και λέω μαλαμπίμπιπ στον αέρα. Πού όμως ο φόβος σας, ε? Αυτός ο φόβος. Γι' αυτό, ρε μάγκες, με την ασπρόμαυρη, μπείτε μέσα και παίξτε για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Για όλα αυτά. Χρειάζεστε κίνητρο έξτρα. Κάπου διάβαζε χθες, δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει, λέει, να βρουν κίνητρο οι παίχτες. Είναι, λέει, η βαθμολογική διαφορά. Τι κίνητρο. Καταρχήν, εγώ πάντοτε διαφωνούσα με αυτό. Υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από το να παίζει για αυτό το έμβλημα, για αυτή τη φανέλα? Όταν θα είστε 55 και 60 χρονών και θα κάθεστε, να πούμε, σε κάποιο καφενέ και θα σας λένε όλοι, πες μας ρε Δημήτρη, πες μας ρε Αλέξανδρε,
Πες μας ρε Λεό, πώς ήταν τότε. Πες μας ιστορίες για το Αΐτο Πρωτάλληλο. Πες μας πώς Χαμπίμπ τον Ολυμπιακό τότε που έβγαλε γλώσσα. Πες μας πώς αρρώσατε τους πάντες. Πες μας τι έγινε τότε στη φιέστα. Και θα γεμίζουν τα μάτια σας. Θα γεμίζει και το μυαλό σας. Με εικόνες, με χρώματα, με συναισθήματα, με μυρωδιές από την Τούμπα. Θα γεμίζει το σώμα σας με ένταση, με πάθος. Και ξέρετε τι θα λέτε. Αυτό που λέει στο ντοκιμαντέρ ο αείμνησος Νότης Τσίντογλου. Αχ, ένα πράγμα μόνο, να ήμουν νέος, να ξαναγύριζα πίσω το χρόνο. Για ένα πράγμα, όχι για τίποτα άλλο. Που ποιος μεγάλος ηλικία δεν λέει, άρε να ήμουν ανιάτο, να ξανάβγαινα έξω, να ζήσω τον έρωτα με γυναίκες αυτά, να γλεντήσω, να χορέψω, να ταξιδέψω, να πιω, να φάω, να κάνω ό,τι κάνει ένας νέος, να ρουφήξω τη ζωή ολόκληρη. Αυτό δεν λέει ο κάθε γέρος, ο κάθε άνθρωπος που είναι στη δύση της ζωής του. Αυτό δεν λέει. Λίγο θα ήμουν να με έκανες νέο. Εκεί στο Φάουστο ο άλλος πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να ξαναγίνει νέος. Και ο Τσίντογλου, και ο κάθε Τσίντογλου που φόρεσε αυτή τη φανέλα, για έναν μόνο λόγο ήθελε να γυρίσει πίσω. Για να ξαναφορέσει τη φανέλα με το έβλημα. Πείτε λοιπόν ότι είστε 60 και 70 και 80 και 90 χρονών και γυρίσατε πίσω. Δείτε αυτή τη στιγμή σαν ένα ταξίδι στον χρόνο. Ζήστε το τώρα. Πείτε ότι έχετε την ευκαιρία να γράψετε για μία ακόμα φορά ιστορία φορώντας αυτή τη φανέλα. Δώστε σε αυτόν τον ταλαιπωρημένο κόσμο, σε αυτόν που πέρασε τόσα όλο αυτό το διάστημα, και στα εργασιακά και στα ψυχολογικά και στα θέματα υγείας και στο τι του ξημερώνει αύριο, δώστε του αυτή τη χαρά. Δώστε του έναν ακόμα λόγο. Όχι να είναι περήφανος. Διαφωνώ διαγωνίως, οριζοντίως καθέτος. Περήφανος είναι ο κάθε ένας από μας που αγαπά, που υποστηρίζει, που λατρεύει, που ακολουθεί, που ζει για αυτή την ομάδα. Δεν περιμένω ένα μάτς για να είμαι περήφανος. Περήφανος είμαι και μετά από την ήττα. Περήφανος είμαι και στην Κατραπακιά. Περήφανος είμαι και όταν είναι στα κάτω της αυτή η ομάδα. Δώστε του ένα λόγο να χαρεί. Δώστε του ένα λόγο να κυκλοφορήσει πάλι με το χαμόγελο και να του φύγει το μυαλό από τη στεναχώρια που του επιφύλαξε φέτος η όλη αυτή η ιστορία. Και δεν μιλάω μόνο για την πανδημία. Όλο αυτό που έχουμε περάσει με τα δικαστήρια, με τις κολοεπιτροπές, με τους αρκούδιδες, με τις μαρούπες, με τα κας, με τα έτσι, με τα αλλιώς, με τα αλλιώτικα, με όλα αυτά, βλέποντας απέναντι τον άλλον να έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει σε έγκλημα, σε αδικία, σε λαμογιά και να κυκλοφορεί χωρίς να πληρώνει γι' αυτό. Δώστε του λοιπόν ένα λόγο να πιαστεί από κάπου. Δώστε του μια περήφανη νίκη. Σαρώστε τους. Κάντε αυτό που κάνατε πέρσι. Να μην ξέρουν από πού να φύγουν, από πού να κρυφτούν. Κλείστε τα μάτια σας και δείτε τον κόσμο. Δείτε το καμίνι να είναι γεμάτο με 35.000 κόσμο. Να κρέμονται σαν τα τσαμπιά. Κλείστε τα αυτιά σας σε όλα αυτά που λένε για σας. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε το λαό στην κερκίδα. Ακούστε τις φωνές και τις ιαχές. Ακούστε τον. Και κάντε αυτό που ζητάμε από σας. Ακούστε τα συνθήματα. Μπείτε και σαρώστε τους. Oh,
Ούτε χορηγός είπα, ούτε τίποτα. Θα τους πω μετά, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς με αγαπάνε, τους λέω, δεν τους λέω. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές, ήδη αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. Αύριο θα πιάσουμε έναν-έναν. Από αυτούς που θα ξεκινήσουν, λογικά η εντεκάδα δεν θα έχει εκπλήξεις. Πασχαλάκης, κάτω τα δοκάρια, δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Αντρέ. Στο κέντρο της άμυνας ο Βαρέλα με τον Μιχάη. Τα δύο χαφ, το κέντρο ο Μίσιτς με τον Μαουρίσιο. Δεξιά ο Λιμνιός, αριστερά ο Μπίσε. Ο Πέλκας σε ρόλο πίσω από τον επιθετικό σαν ένα νιαροδεκάρι. Και μπροστά ο Τσούμπα Ακπομ. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό θα είναι έκπληξη. Αύριο. Αύριο, την Κυριακή. Αύριο θα πιάσουμε εμείς να κάνουμε έναν έναν. Να φτιάξουμε κλίμα. Έναν έναν. Θα αποτανθούμε σε κάθε έναν ξεχωριστά. Σήμερα είπαμε τα γενικά. Αυτά έτσι όπως βγαίνουν από μέσα μας. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος. Αντίπαλος. Okay. Θέλεις. Θέλεις το πρωτάθλημα. Ναι. Έλα να το πάρεις. Μολόν λαβέ. Έλα. Έλα. Εδώ είμαστε. Σε περιμένουμε την Κυριακή. Θα είσαι καλύτερος. Αν είσαι καλύτερος, βεβαίως φίλε, εμείς δεν είμαστε σαν και εσάς. Χάσαμε στο πρώτο παιχνίδι και βγήκαμε την άλλη μέρα και δεν είπαμε πέρασε δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή, γιατί και εκεί έχουμε βάσιμες υποψίες. Γιατί δεν είστε να πούμε αγνά παιδάκια, το ξέρουμε τι έχει γίνει τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Βγήκαμε πρώτα και είπαμε ότι εμείς ήμασταν κακοί, ότι εμείς δεν παίξαμε, εμείς δεν κατεβήκαμε. Δεν πιάσαμε να βρούμε άλλους 100 λόγους για να δούμε τι μας φταίει. Έλα. Σε περιμένουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε, πάμε στις γραμμές. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι σε αυτή την παρέα δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η ζωντάνια, η όρεξη για ζωή, η πίστη, όχι μόνο σε αυτή την ομάδα, στη ζωή γενικότερα και στον άνθρωπο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε γραμμές, να μην περιμένετε άλλο. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Λουκάς. Τέσσερις έχεις αδειάσει, να ξέρεις. Δεν το πιστεύω. Έχεις ελιχθεί, εξελιχθεί σαν έλουρος. Σαν έλουρος. Επειδή είπες ότι δεν μας πέφτει με τίποτα, δεν ξέρω κάτι, ίσως ενέργησε και τα έκανε όλα μαντάρα. Λοιπόν, επειδή ο Pokémon θεωρείται είναι αυτό το πολύ έξυπνο, ναι. Και επειδή νομίζω ότι θα μας ταΐσει παραμύθι, πρέπει κάπου αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στον ΠΑΟΚ να ζητήσουν δύο πράγματα. Το πρώτο, εάν ισχύσει η περίπτωση με τους φιλάθλους από την τρίτη αγωνιστική, οι δύο πρώτες αγωνιστικές να πάνε ό,τι συμβαίνει στις δύο πρώτες αγωνιστικές, να πάνε στην έκτη και στην έβδομη. Στην έκτη και στην έβδομη. Αυτό που είπαμε. Αυτό αδιαπραγμάτευτο αυτό. Για να μην νομίζει ότι εντάξει εδώ θα παίξει ο Ολυμπιακός Άργης και Κύρις και εκεί πέρα θα έχει γεμάτη. Ναι. Και δεύτερον, η τιμωρία της ΑΕΚ να πιάσει, επειδή έχει δύο αγωνιστικές, να πιάσουν όταν θα ανοίξουν όταν θα έχει κόσμο. Όταν θα έχει κόσμο, τότε να μετρήσουν, να μην μετρήσουν τώρα. Ναι. Το να εκτίσει κάποιος την ποινή του στον κυκλισμένο των θυρών δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Γιατί θα συμβεί αυτό που έλεγε ο Μιλιώκας. Κοιτάξτε που θα μας πούνε και μαλάκες που λέει. Καλά αυτό. Θα γελάνε αυτοί και θα λένε τα κοροϊδεύσαμε. Τα κοροϊδεύσαμε. Όχι, δεν δέχομαι να μας κοροϊδεύσουν. Θέλω να είναι ίσα μέτρα και ίσα σταθμά όσο μπορούμε, γιατί δεν πρόκειται να είναι 50-50, θα είναι 65-35. Δεν θα κοροϊδέψει κανένας. Κανένας δεν θα κοροϊδέψει κανέναν. Οπότε να ταρακουνηθούν αυτοί που είναι στα κέντρα αποφάσεις του ΠΑΟΚ, να μπορούν να απαιτήσουν αδιαπραγμάτευτα αυτό το πράγμα. Ή αλλιώς όλες οι αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Τέλος. Ή όλα ή τίποτα. Και με την ελάχιστη ας πούμε παραχώρηση, ποια μάτς είναι, πρώτη, δεύτερη, βεβαίως. Πρώτη, ναι. Και δεν το λέμε μόνο. Πρόσεξε. Και την έκτη και την έβδομη. Δεν το λέμε μόνο για το δικό μας μάτς. Έτσι. Όχι, όποιος, όχι, για όλα. Όποιος τώρα παίξει στην έδρα του χωρίς κόσμο,
να παίξουμε και στην έδρα του αντιπάλου, το λέμε και για τα άλλα μάτς, έτσι. Για όλα, για όλα. Δεν ζητάμε μόνο, δεν ζητάμε μόνο για εμάς, ζητάμε αυτό το πράγμα για όλους, έτσι. Το ίδιο θα συμβεί, το ίδιο θα συμβεί και στον 6η και την 7η αγωνιστική. Γιατί δεν, ο Αυγενάκης μαζί με τους του Ολυμπιακού γελάνε εις βάρος μας και δεν πρέπει να σταματήσουν να γελάνε. Έγινε Λουκά μου, σε ευχαριστώ. Έγινε, γεια. Σε ευχαριστώ, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλά, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Αλώς τον. Κύριε φίλε. Πάμε! Πάμε, πάμε, έλα, δώσε! Καεστά περμητήδων λεβατάρχες οπλικατόριο! Πού σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Και τι λέμε εμείς! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Και τι άλλο! Κουφάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Αγόρι μου! Ή τώρα... ή ποτέ, χωρίς κόσμο. Όλα τα παιχνίδια, ή τώρα, ή ποτέ. Τελείωσε. Ακριβώς. Και ακούω και κάτι άλλο. Ότι το παιχνίδι του Κυπέλλου έγινε πάγο Ολυμπιακός με κόσμο και πρέπει να γίνει και εκείνο. Όχι κύριοι. Τότε δεν είχαμε πανδημία. Τώρα εμένα με απαγορεύει να πάω στο γιατρό μου. Το καταλαβαίνεις. 2 μήνες ραντεβού έχω, δεν βλέπω μπροστά μου. Θα πέσω σε κανένα αυτοκίνητο επάνω. Εσύ τι λες, Παύλε. Αυτοί να γίνουν η αιτία να σκοτωθώ αυτοκίνητα ανάμεσα. Το ότι το συζητάνε για κόσμο μετά από ένα σημείο δεν έχουν στο μυαλό τους, λες ότι υπάρχει η ρεβάνς του Κυπέλλου. Έτσι, τυχαία προέκυψε. Εχθές μόνο που τον είδα στην τηλεόραση με έπιασε αναγούλα. Δεν μπορώ, φίλε. Με το ηρωνικό προτιμώ, του χαμόγελο. Προτιμώ να δω Bluey. Προτιμώ να δω Ben 10, Κορμίτη, να δω φίλε Frozen προτιμώ. Την Έλσα, την Άννα και τον Όλαφ. Λοιπόν, για να τελειώνω, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί κάτι που δεν μου αρέσει δεν θέλω να το φτιάξω. Όχι, όχι, φίλε, ναι, αλλά χθες έκοψα γιατί βγήκε λοιπόν, στο τέλος και δεν είχαμε χρόνο και ούτε καν κάναμε έκανε την ερωταπάντηση χθες. Καλά γι' αυτό έκανε. Πάρε τον χρόνο σου, μπορεί καλά να μας δίνουν. Πέτα μου, ποιος θα να τους αυτό δεν με πέφτει με τίποτα η διάθεση. Και βγαίνω με την τουτούκα. Αγόρι πολύ μου. Πολύ καλά με έκανε. Σε γουστάρω με την καλή την έννοια. Παυλάρα μου. Συντριβανίσιε. Και κλείνω, και κλείνω. Ρε βρωμιάριδες. Εμείς μαζί για μια ζωή. Και εσείς ποτέ δεν θα έρθείτε εδώ πάνω. Σαν κύριοι. Πάντα με τη βρωμιά θα έρχεστε. Βυζίμ Παουκάρα! Φιλιά! Βυζίμ! Γεια σου Παυλάρα! Γεια σου Παυλάρα! Γεια σου Παυλάρα! Ακούτε άνθρωποι που είναι 70, 75, 80 αυτά. Τι πάθος, τι τρέλα! Αυτό είναι ελιξίριο ζωής! Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τα 4 γράμματα! Ναι! Γεια σας! Είμαστε από τους νέους. Καταφωνεί! 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 Καταφωνεί τα νιάτα! Ακούστε. Ξέρεις ποιο τραγούδι μου αρέσει και ακούω. Αν ας ξαναγινόμασταν πάλι πιτσιρίκι. Ειλικρινά, όχι για τίποτα άλλο. Τσομπάουκ να επέδω. Πολύ θα το ήθελα. Αυτό παιδιά, βάλτε τους αυτά τα βιντεάκια. Βάτε τη φωτογραφία του Γκυγέρ με πάνω του Σφιντέρες και αυτό, ακούστε τον! Ακούστε τον! Έλα Γιωργάρα μου, έλα! Συγγνώμη γιατί... Εγώ θα πρότεινα στην κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάει να ράψει ένα κουστούμάκι, να πάει και στο κομμωτήριο και μαζί με τον Αυγενάκη να δώσουν και το πρωτάθλημα και το κύπελλο από τώρα, να τελειώνουμε και να αφήσουν αυτές τις κοροϊδίες. Να γλιτώσουμε και την ταλαιπωρία. Ακριβώς, ότι το πρωτάθλημα και το κύπελο, οι αγώνες παίζονται μέσα στο κύπελο. Πώς το είπε ο Γεωραπετρίτης, άντε λέει να αρχίσουμε να το πάρουμε, λέει να τελειώνουμε, ναι. Άντε. Αυτά συμβαίνουν αγαπητοί μου μόνο έξω, στην Ευρώπη, στις ανεπτυγμένες χώρες. Και όχι στην Ουγκάντα της Αφρικής και κάτω, διότι κάπου το έχετε παρατραβήξει.
να μην πω μια άλλη κουβέντα. Καταλάβαμε ποια λες. Αυτή που έχει το γάμο μέσα. Το γάμο και τα κουφέτα και αυτά και τα λοιπά. Ακριβώς. Του γαμπρού ή τη νύχης. Πολλούς υπουργούς αθλητισμούς από την εποχή της εφταετίας της Χούντας με τον Ασλανίδη, οι περισσότεροι λίγο πολύ σεβάστηκαν και σεβάστηκαν και την ομάδα μας και τον κόσμο. Εσείς κύριε Αυγενάκη έχετε δείξει ένα άσβεστο μίσος και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο μίσος για τον κύριο Σαββίδη και για την ομάδα μας την αγαπημένη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι μπορείς μια χαρά να το εξηγήσεις, δεν μπορείς. Λοιπόν. Να το καταλάβεις ακριβώς μια χαρά. Και έρχεσαι να παιχνίδια ή τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν χωρίς κόσμο. Να γίνουν και οι ρεβάνς και το εγάπη. Ό,τι θες αγόρι μου, ό,τι θες εδώ, θα πω στο... Ναι. Και παίζανε μία... Το έχεις δει το έργο αυτό? Όχι. Δεν το έχω δει. Που σήμαινε σφάξε τους, σκοτώσε τους όλους. Δεν θα υπάρχει. Οι Μεξικανοί να καταλάβουν το... Σχήμα λόγου, σχήμα λόγου για την Κυριακή. Ναι, ναι, εντάξει. Δες, βρες τον τίτλο και παίζουν. Γεια. Φανταστική μουσική. Ανατριχιαστική. Ωραία. Κοντά. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς το ναι. Μ' ακούς, αφού σ' ακούω πολύ βαθιά. Σ' ακούω καμιά χαρά ακούγεσαι. Μια χαρά. Μ' ακούς. Ναι. Επειδή σ' ακούω τον Αρένα παλιά, όλα τα παιδιά τα ακούω. Όλα. Μπράβο. Είμαι αυτός που πήρα το κινητό προχτές. Μπράβο. Πρώτο αυτό. Καλά έχει κάνεις. Ο Πετρουλάκης, έχει ο Πετρουλάκης ανεβάσει ένα παπαστάμπα 90 χρονών. Ναι. Που τα λέει ο άνθρωπος. Το έχω, το έχω. 40. Το έχω και είναι συγκλονιστικό. Τόκης. Είναι από την εποχή θέλω του Αρένα. Θέλω να το βάζεις. Αύριο. Συνέχεια. Αύριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αύριο. Αυτό θα παίξει αύριο. Το είχα χάσει και το βρήκα. Το είχα χάσει και το βρήκα. Έτσι. Το βρήκες. Απλά να σου πω κάτι. Είναι πράγματα που θέλω με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό όταν έχει φύγει κάποιος από τη ζωή. Έτσι. Αυτό το άνθρωπο έφυγε από τη ζωή. Με τον καημό. Με τον καημό. Έτσι. Το ξέρεις. Το έχω και θα παίξει αύριο. Ήμουν εκεί όταν μιλούσες τα παιδιά. Εκεί ήμουν. Και κάτι παίξω. Άλλο. Ναι. Έχεις καλημέρα από τη λεμονιά. Ευχαριστώ πολύ για τα κρέατα. Και έχω δίπλα μου τι θέλεις. Α, σοβαρά είστε. Είναι η σύζυγός. Έλα Κώστα, καλημέρα. Γεια σου λεμονιά. Πήγατε, τα πήρατε. Τα πήρα βεβαίως. Τέλεια. Τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο. Είδες. Ευχαριστώ και σένα. Να είσαι καλά, έτσι. Τα δίνουμε λοιπόν, κάθε εβδομάδα. Έγινε. Καλοφάγωτα, φάει και ένα κοψιδάκι για μένα. Έγινε. Γεια σου λεμονιά. Να είστε καλά, έτσι. Αυτό να βγαίνετε παιδιά, να λέτε, όχι σε μένα. Στους ανθρώπους που τα δίνουν, έτσι είναι ωραίο ρε παιδί μου, είναι ωραίο, έτσι, ένα μικρό ευχαριστώ, συμβολικό. Γεια σας, ναι! Έλα Κωστή, τι κάνεις? Εσύ ρε Αντώνη τώρα πες μου, που είμαστε στα κιλά, πάνω κάτω κοντά, τώρα 5-10, κοντά δεν είμαστε, πάνω κάτω. Αν είχες 5 λεπτά τη δυνατότητα να τη φορέσεις αυτή τη φανέλα. 5 Εγώ λεπτά! Θα πήγαινε στον καλύτερο του παίκτη όταν έκανε τάκλι στο γόνατο, το κόκκινο και θα έβγαινε. Όχι ρε. Γιατί από μπάλα δεν. Μα δεν μίλησε κανένας για μπάλα. Τι μπάλα. Ρε φίλε, Ουρουγουάι, παλιά εποχή. Ο Ουρουγουάι φίλε, τι ωραία. Το χαμηλότερο τάκλινγκ στην καροτίδα. Θα το φάτε εδώ το γόνατο ή να το τυλίξω για το σπίτι. Η αγαπημένη μου εθνική είναι Ουρουγουάι πάντα, γιατί είναι και μικρό κράτος. Εντάξει, εθνική κάτσε, εγώ θέλω να πεις για εθνική ποδοσφαίρου όμως. Ναι, εντάξει. Η Ουρουγουάη ανέκαθεν είχε μέσα 2-3 οι οποίοι ήταν φίλες σημασμένοι. Έτσι. Ναι, είχε πάντα και παικτάρα. Πάντα είχε. Καλά, είχε Φραντζέσκολη, εννοείται, φίλε. Έναν Ουρουγουανό που μου έρχεται εμένα στο μυαλό τώρα, δηλαδή. Έναν που έχω στο μυαλό που πέρασε λιγάκι από τα μέρη μας. Α, τον Γκαρσία, φυσικά. Τι να κάνουμε, φίλε. Τέλος πάντων, καλή ήρθε και η Ουρουγουάη. Αυτό που θέλω να πω είναι τις 40.000 κόσμο να έχει
στο Καραϊσκάκι, κερκίδα που κάνει, που βάζει την τροπέτα στη μεγαφωνική για να Ντουντούκα. Δεν με φοβίζει. Αντωνί, άλλο δεν με φοβίζει και άλλο άλλα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εγώ δεν είπα να με φοβήσει. Θέλω όπως εδώ δεν θα έχει, έτσι να μην έχει και εκεί. Ναι, εννοείται ότι δεν με φοβίζει, ρε φίλε. Τι να με φοβήσει. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις κάτι. Όταν είσαι εσύ, όταν εσύ παραδείγματος χάρη, είσαι ανταγωνιστής, έχεις δύο καφετέριες. Και είσαι ανταγωνιστές. Και ο άλλος έχει, ουσιαστικά, έχει υπαλλήλους μέσα στο Δήμο και σε στέλνει συνέχεια συνεργεία. Ναι. Να σε γράψουν. Ναι. Για... ελέγχους και τέτοια. Ναι, συνέχεια. Εσύ περιμένεις δηλαδή δίκη αντιμετώπιση. Ναι, όχι. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, δίκη αντιμετώπιση. Αφού οι άνθρωποι είναι ορισμένοι και είναι ταγμένοι, φαίνεται. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το καταλάβατε εδώ και ένα χρόνο τι ρόλο βαράνε αυτοί. Ναι. Μα τι τώρα, δηλαδή. Το θέμα είναι ότι μπορεί την Κυριακή να κερδίσει έστω ένα 0. Έστω με... τραβοκλουτσιά, έστω με τους με νοιάζει, εντάξει. Και μισό, και μισό, δεν θα στεναχωρηθώ αν κερδίσω μισό μηδέν. Γιατί, δεν θα κερδίσει κοστί. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ θα κερδίσει 100% φίλε. Μόνο τυχαία δεν είναι αυτά με τον Δόνι που φεύγει, όλα. Λένε ότι δεν θα παίξουν Ευρώπη. Όλα, όλα, άνω ναι. Κάτω, άνω κάτω, Παναθηναϊκός, θα έκανε ο Λαφούζος πάλι, όλα γιάχμα. Μόνο τυχαίο δεν είναι που τους έκανε ο Λαφούζος άνω κάτω. Ώστε να έχουν αλλού το μυαλό τους και να πούνε ναι, αφού δεν βγαίναμε και Ευρώπη, δεν πειράζει που τελειώσαμε ναι. Τελευταίες στα πλειόφ για να βολέψουν και το άλλο στο φιλαράκι να κεντρινό μαύρα να βγει σίγουρα Ευρώπη, ξέρεις για το πλειό. Τα κίνη, αγόρι μου, τα κίνη. Τα κίνη. Δείτε τώρα, λίγο τα πρωτοσέλιδα, τα πρωτοσέλιδα τους, των εφημερίδων που είναι φύλλα προσκύμενα, ξέρετε πού, δείτε λίγο και θα καταλάβετε πραγματάκια το τελευταίο διάστημα. Εγώ ξέρεις τι θέλω, Κωστή. Ναι. Να τελειώσω. Να βγω δεύτερος, γιατί πρώτος είναι δύσκολο, γιατί δεν πιστεύω ότι θα φύγει η τιμωρία. Με κάτω από να έχω κόψει τους 7 βαθμούς στο χορτάρι και να είμαι στο ένα βαθμό ναι. Πάνω. Για μπορώ να τους λέω πάλι ότι είναι χάρτινο. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο που λες, όντως, πραγματικά, έτσι. Αυτό που λες... Να πάρω το κύπελλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί ο Πετράκης ο Μάνταλος θέλει πάλι να κουβαλήσει. Ο κουβαλητής, ο Πετράκης ο κουβαλητής. Τι να κάνω δηλαδή, το παιδί είναι προκομμένο, είναι κουβαλητής. Φίλε, είναι έξις δευτέρα φύσης, είναι αυτός, αυτό είναι καλός. Έγινε Αντουάν, σε χαιρετώ. Έχει το δικό μας κοστί, να ξέρεις. Έγινε. Στο πρωτάθλημα δεν ξέρω. Σε χαιρετώ. Στο πρωτάθλημα μπορεί να έχει αγωνία, μπορεί να βγούμε και δεύτερη, δεν ξέρω. Έγινε Αντουάν, φιλιά, φιλιά στη Βέρεια. Πάμε εδώ, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον καλημέρα. Ανδρέα! Καλώς στη Νέα Υόρκη! Γεια σου! Γεια σου ρε Ανδρέα! Μεγάλε, μεγάλε. Πού είσαι παοκτσάκι μου, πού είσαι στα ξένα ξημερώματα! Εδώ παοκάρω ρε και τα μπιτιν παοκ ρε Παύλε, μπιτιν παοκ ρε, για πάντα παοκ! Δεν μου λες την Κυριακή να παίξουμε χωρίς λάθος. Χωρίς. Hello. Ναι, χωρίς, άνευ. Okay. Καλό, θέλω να πω τον κύριο, αυτός που ήταν, ο Γιώργος Ου ήταν. Ο Γιώργος Ου, δεν έκανα Ου σήμερα, δεν έκανα Ου σήμερα. Ο Γιώργος Ου, ναι. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Ο προηγούμενος. Ναι. Ναι, πού το ξέρει τον Άλαμο, ρε. Πού το ξέρει τον Άλαμο, ξέχισα καμπό. Το Άλαμο, α, το Άλαμο, ναι. Πού το ξέρει. Το Άλαμο, ναι, πού τα ξέρει, εγώ τα βλέπω στην Αμερική. Ξέρεις τώρα από σένα, επειδή εδώ το πάω ξυδί και δεν θα έχει κόσμο, ναι. Σε παρακαλώ, βάλε με αυτό το Μπουχέσα, το Χοτρομπαλά, το Μαρινάκι, Βαγγέλα, βάζε το τραγουδάκι και δεν θα σ' ακούσω, σε παρακαλώ. Έγινε. Ναι, τ' ακούω, αλλά δεν θέλω χαρακτηρισμούς, ακόμα και για αυτόν, μη χαρακτηρίζεις. Εντάξει, θα στο βάλω. Χοντρός δεν είναι, τι τον είπα. Χοντρός δεν είναι. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Τον okay. Κουτρομπαράδο, τον είπα. Δεν είναι κουτρομπαράδο. Βάρε τον Βαγγέλα ρε. Βάρε τον Βαγγέλα ρε. Να, την Κυριακή θα φρυνιαστεί ο κέφαλος μου. Χωρίς τη λάθος. Βάρε τον Βαγγέλα. Κοίταξε να δεις. Καλό. Άντε πάω κάρα. Πόσο γρήγοροι είμαστε. Και εγώ θα σε προσέχω, μεταφορές Κυριάκος θα σε έχω.
Εντάξει. Δύο και μία έμεινε, ρε. Δύο και μία έμεινε, ρε. Αντρέα, γεια σου, γεια. Πού είσαι το πρόμπς. Γεια σου, γεια σου, αγόρι. Γεια, γεια, γεια. Πω, πω, φίλε. Κλάμα, κλάμα, κλάμα. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε λίγο γραμμές να πάω, να πάω κανονικά στο διαλυματάκι μου. Τους χορηγούς σήμερα, ούτε καν. Ούτε καν τίποτα. Δεν είπα τίποτα στην αρχή. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης, Νικολαίδης, Boss, Siemens, Πίτσος. Καταψύκτες, καταπληκτικά πράγματα. Έτσι, εξαιρετικές τιμές. Ανδρέα Παπαδρούλου 10 στο Κορδελιό. Θα δώσουμε και πάλι δωράκλες από εκεί. Τα πάντα. Τι θέλετε, κινητό θέλετε, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, τα πάντα. Φυσικά Αιγαίων, αυτός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για τα πιο φρέσκα, τα πιο νόστιμα θαλασσινά. Κάθε φορά που πηγαίνετε εκεί το διαπιστώνετε σε δύο υπέροχους πεντακάθαρους χώρους, πως χοβολάει η θάλασσα. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας και take away, αλλά και delivery 214.000 για το διοικητήριο, 69-56-66 για το ρεόκαστρο και με χώρους εστιατορίου. Πεντανόστιμα. Υπέροχα. Φυσικά Τσαντεκίδης, 21 χρόνια αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο στο δρόμο για Ωραιόκαστρο. Έναντι τζάμπο και επαγγελματικό και ταξί και μικρό και μεγάλο και πόλης και σεντάν και οτιδήποτε θέλετε, ρε. Δεν πιστεύει ο κόσμος ότι είναι αυτά τα αυτοκίνητα μεταχειρισμένα από εκεί. Σκάρ το πράγμα, δεν βάζει στο στόλο του. Ούτε ο Χάρης ούτε ο Αβραάμ. Τα αδέρφια που τόσα χρόνια γι' αυτό είναι μπροστά, γι' αυτό και είναι αδιαφιλονίκητοι σε αυτό που κάνουν. Νούμερο 1. Και βέβαια Νικολαίδης ψωμί, Νικολαίδης παγωτό, Νικολαίδης γλυκό. Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163. Υπέροχες γεύσεις στα παγωτά, παιδιά. Καταπληκτικά. Κολλάτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και Νοαζέτα και Λίλα Πάουσε και Νάνα Μέλια και Βέλβετι Μπόσκο και American Cookies και ό,τι θέλετε. Και σε τούρτα γενεθλίων και τα λοιπά, επαιτίου, αυτά. Με ό,τι απεικόνισε πάνω θέλετε. Αυτά ρε παιδιά, πάω σε διάλειμμα, επιστρέφω, μη λησμονήσω, κοφίνι 23-16-0, δηλαδή 2-31-60-11-3-3-3, 25 Μαρτίου 79, ο Γιάννης Φιντάνης, ο Σεφ, κάνει εξαιρετικά πράγματα εκεί, υπέροχα, πεντανόστιμα, χειροποίητα τα προϊόντα, με εκδηλώσεις, με, θα αρχίσουν και τα live, 25 Μαρτίου 79, κοφίνι, εξαιρετικό εστιατόριο, υπέροχες τιμές, πεντανόστιμα πιάτα. Ο Τάσος έχει κάνει έναν καταπληκτικό χώρο εκεί στον Εύωσμο και όσοι πάτε θα με θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά! Γυρίσαμε και μπουκάραμε για τη Βου ώρα. Εδώ είμαστε. Δύο και σήμερα λοιπόν. Ανοιχτές γραμμές. Έρχομαι τώρα για την Ευωσμίνη τα Λαμπιόνια. Να πω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εξαιρετικά πεντανόστιμα, εκλεκτά κρεατικά. Πουθενά αλλού δεν θα φάτε τόσο νόστιμα. Να σας πω κιόλας ότι με την ασφάλεια, με απόλυτο χώρο έξω, όλα τακτοποιημένα. Και γι' αυτό τόσα χρόνια είναι στην κορυφή ο Δημήτρης Βαγγέλης και η οικογένεια. Απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Αμεγάλο Αλεξάνδρο, 705-750, διλιβεριά. Φυσικά για τέντα, ένας είναι ο προορισμός, τέντα home. Το έχει πει και ο Elvis, love me tenda. Αγαπήστε την τέντα, τέτοια τέντα δεν γίνεται να την αγαπήσεις. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, ανατολικά Καλαμαριά, 430-011, δυτικά Πολύχνη, Αγνώσου Στρατιώτη, 92-682-369 και στη Χαλκιδική Εξυπηρετή. Και βέβαια Climart, Κώστας και ο Σες, Daikin, κλιματισμός, ψήξη, θέρμανση, VRV, κεντρικά συστήματα, τα πάντα όλα, Δελφών και Γραβιάς, 9-17-6-46, σας περνάει το μαραφέτη και είστε άρχοντες για ψήξη και για θέρμανση. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς την Κολομπάμπου εκόρα. Λοιπόν, Κωστή, μας στείλανε τηλέφωνο εχθές λοιπόν από μια εταιρεία με λεωφορεία και μας λέει, είναι λέει να πάμε ας πούμε σε ένα ταξίδι μια ομάδα της Αθήνας που ανεβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Όσα βιοσμικά, όσα απολυμαντικά, δεν όσα έχει. Καθαριστικά, ακόμη κι αν εκτρέψεις τον αχελό και τον ρίξεις μέσα από το λεωφορείο να περάσει, δύσκολο να φύγει η βρώμα και η δυσοδεία, οπότε δεν θα την αναπαραμεθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μία είναι η λύση, όπως σε κάτι βόθρος χαλασμένο στα χωριά. Βουρλό, κάποια στιγμή, αν θα λειτουργήσει φυσιολογικά το ελληνικό κράτος σαν κράτος και όχι σαν οτιδήποτε άλλο. Σαν κάτι άλλο που αρχίζει επίσης από μπουρ
Από μπουρα. Και δεν εννοούμε, δεν εννοούμε την μπουργα. Όχι, ούτε τον μπουρδέτο. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Το υπέροχο φαγητό. Το επτανησιακό, βέβαια, το έδεσμα. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, ούτε Μπουρκίνα Φάσο. Λοιπόν, Κωστή μου, για τους παίχτες του ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλά πολλά. Ένα πράγμα, ας κάτσουν να δουν το ντοκιμαντέρ, το Last Dance. Το Last Dance, πω, πω, φίλε. Είναι απίστευτο, δηλαδή νομίζω ότι όσο όποιος δεν το έχει δει, τρελάθηκα, και το αρέσει ο αθλητισμός και το... Ειδικά εμείς που είναι και η ηλικία μας που μεγαλώσαμε, ας πούμε, με τις επιτυχίες του Michael Jordan. Είναι απίστευτο πως ένας άνθρωπος γεννημένος νικητής έψαχνε να βρει κίνητρα ούτως ώστε να είναι πάντα κινητοποιημένος για να μπορέσει έτσι, να... Έτσι, φανταζόταν μέχρι και ότι του έκανε trash talking ένας πιτσιρικάς από την αντίπαλη ομάδα, δηλαδή το επινόησε ότι ωραία έπαιξε σήμερα τη μέρα που έχασε για να μπορεί να βρει κίνητρο, δηλαδή από μόνος του δημιουργούσε την ιστορία. Ο Michael Jordan λοιπόν, Κωστή μου, έψαχνε κίνητρο, εσείς με αντίπαλο αυτή την ομάδα δεν χρειάζεται να ψάξετε κανένα κίνητρο. Απέναντι. Σας δίνει εδώ και αιώνες δίνει για την ομάδα μας, εδώ και χρόνια μάλλον να μην υπερβάλλουμε, και σε εσάς τα τελευταία χρόνια κίνητρο κάθε δευτερόλεπτο, με τις αλητίες, με τις κλεψιές, με τις λαμογές, με κάθε επινόηση που κάνει για να κλέψει. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να ψάξετε τίποτα. Και, είναι... και τα δύο τελευταία, για να μην πηγαίνουμε μόνο μακρινά, συμφωνώ απόλυτο σε αυτό που λες. Τα δύο τελευταία. Ένα. Η λαμογιά που έγινε για να έρθουν να παίξουν χωρίς κόσμο, που λογικά κάτω θα έχει σε αυτούς, και δεύτερον, ναι, το ποστάρισμα του Γκιγέρμα εχθές. Πάρ το, κόλλησε το παντού. Που δείχνει από, σε δείχνει εσένα πεσμένο κάτω, μάλιστα τραυματισμένο κιόλας, έτσι. Και αυτός ήταν από πάνω να του λέει λόγια. Κόλλησε το παντού, ρε! Μα αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία τους και η λογική τους. Κόλλησε το. Ότι άμα είσαι τραυματίας ή είσαι χτυπημένος ή είσαι αδύναμος, είναι η μεγάλη με ευκαιρία να σου κάνω επίδειξη ισχύως. Οπότε δεν χρειάζεται, παιδιά, μπαίνετε μέσα και τους περιποιήστε. Καταλαβαίνετε τι. Προσέξτε, το κακό και το καλό, το ωραίο είναι μάλλον, ότι όταν έρχονται και οι ξένοι γίνονται ίδιοι σαν τα μούτρα τους. Θυμηθείτε το θέατρο του Βαλμπουενά που δεν τον ακουμπάει ποτέ ο Μάτος. Ποτέ. Ετοιμαζόταν για δίτης γι' αυτό. Και κάνει, όχι σφαδάζει, όχι πεθαίνει, όχι είναι να μην τρελαθεί μετά ο Μάτος. Σου λέει δεν τον ακούμπησα. Κωστή μου ήταν τρογλωδίτης, να ξέρεις. Λοποδίτης είναι, φίλε. Λοποδίτης, όχι τρογλωδίτης. Λοποδίτης, φίλε, γιατί κλέβει έτσι, την κάρτα. Η Σούζαν Σάραντον της δικηγορίας. Μπορεί να μας πει κανένας ποιο λόγο είχε να πηγαίνει στην Επιτροπή Δεοντολογίας και να ψάχνει την κυρία Σπανού. Έλαντε. Και αν αληθεύει αυτό το πράγμα. Έλαντε. Και αν ετοιμάζουν κάτι ακόμη. Έλαντε. Αυτά, Κωστή μου, καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Γεια σου, Χριστάρα μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με εδώ είμαστε στο Λίμπερο. Σε 107 και 4. Ναι. Α, καταπληκτικός. Θες να μας πεις κι άλλα για την Κυριακή. Πιστεύεις να κερδίσουμε. Πόσα. 3-1. 3-1 δεν μας χαλάει. Κορυφαίος παίχτης. Ναι. Ο Μπίσες βερε. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Σαν το διάλογο δεν έχει. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, ναι, τον Παύλο. Καλώς την. Την η απάντησή μου, ναι, στο ερώτημά σου, ναι, στον πρόλογο της εκπομπής είναι αυτός 1-0. Ξέρω. Ξέρω πολύ καλά πόσο σας τσιτώνω στο ημίωρο που λέω 7 φορές ποιος και δεν μπορείτε. Δεν τρελαίνεστε. Επίτηδες το κάνω. Επίτηδες το κάνεις. Ξεβίνω για εκεί. Για να καταλάβεις πόσο ακούνε πραγματικά, ναι, τέτοιο. Οι πιο πολύ δυστυχώς κάνουν ακρόαση. Ναι. Δεν σε ακούνε πραγματικά. Θα ακούσουν αυτά που έχεις θέλουν. Έχεις πάρα πολύ ήθος, θέλω να πω. Πάρα πολύ ήθος, απίθμενο, ατέρμονο, ατελείωτο ήθος που παραμονεύεις για να μου την κάτσεις. Με το ποιος αυτός 1-0. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αλήθεια στο λέω, εξεπίτηδες και επί τούτου, απολύτως εσκεμμένα χρησιμοποιώ στον πρόλογο. Ποιος θα μου πει, ποιος θα με ρωτήσει, ποιος αυτά. Δεν θες να πεις μέσα του... από τη γραμμή. Όχι, okay, θα σου απαντήσω εξής αμέσως. Στο βιβλίο του, η μαγεία της μεγαλόπνοης σκέψης, ο David Schwartz,
άστο και δεύτερο κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτό. Απαλλαγείται από την νόσο τη δικαιολογήτηδας. Ω, φίλε, πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα, είπε ο Σβάρτς. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα, φίλε. Και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις παντού, φίλε. Στα αγωνιστικά, στα πολιτικά, στα κοινωνικά, στη δικαιοσύνη, στην παιδεία. Είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε. Μεγάλη. Μη δικαιολογήστε. Πείτε, έκανα λάθος ή δεν ξέρω ή δεν μπορώ. Έτσι, αλλά όχι δικαιολογία. Ακόμα και εσύ δικαιολογείς. Οπότε απαλλάξου από την όσο τη δικαιολογήθηκα. Πού δικαιολογούμε, γιατί δικαιολογήθηκα. Είπες ότι θα το κάνω επίτηδες και μα το κάνω, αφού το κάνω, τι. Δεν τολμάς να πεις. Δεν τολμάς να πεις ναι. Τι ξεχάστηκα, ρε, σοβαρός είσαι. Γιατί πρέπει 4-5 φορές, δεν πεις και μία. Τι ξεχάστηκα. Ξεχάστηκα θα είναι όταν θα είναι ανοιχτές γραμμές. Σιγά μην ξεχάστηκα, ρε. 2 χρόνια, 3 έχω κάψει τη λέξη. Στην αρχή τη λέω όσο θέλω, αφού δεν μπορεί κανένας να μου πει αυτό στα 1-0. Εγώ θα σε βάλω να λες το τραγούδι του Γιαννά και του Πάριου. Το ξέρεις ποιο είναι. Ναι, ποιος. Αυτός 1-0. Άρε, φίλε. αυτά είναι όλα έτοιμα, φίλε, τα ηχητικά, το ξέρεις. Το ξέρω, αυτό το έχω δει και το βιντεάκι αυτό εδώ. Στο ανώδερο ήταν, μου φαίνεται. Μεγάλες στιγμές, φίλε. Μεγάλες, λοιπόν, πολύ μεγάλες. Και επευκαιρία, έτσι, επειδή έχω κερδίσει το μπλουζάκι, το ζούμο σου. Βεβαίως. Τώρα που έχεις, ναι. Τώρα που έχεις και χορηγό, το, πώς το λέτε, το Τέντα, το Κατουρτζή. Την Τέντα, ε! Το είπα όταν πήγα στο... Αδερφέ, όταν πήγα στο Γκαντουρτζίδη, λοιπόν, του είπα, βγήκε, λέω, ο Παύλος, ο Γαϊδουράγκαθος, επειδή είναι και αυτός λίγο, τέλος πάντων, ένα αγόρι το οποίο δεν φίδεται, δεν φίδεται. Μπαμπάτσκου είναι, μπαμπάτσκου. Ακριβώς, του είπα, λέω, να ξέρεις, θέλω μια φανέλα Τέντα. Αυτό ζητούσες. Είναι. Άκου λίγο. Τραγούδατο, τραγούδατο. Μόνο με το πρώτο συνθετικό όμως. Άκου. Ποιος αυτός 1-0. Αυτός 1-0. Ποιος μωρό μου ποιος. Αυτός 1-0. Αυτά τα έχει κάνει Μανώλης Ευστρατιάδης, φίλε. Εποχή αρένα. Εντάξει. Σαν την... Φίλε. Η κατανόγρια είναι... Σαν τη Μαλαμπίμπιπ δεν έχει, φίλε. Σου μιλάω τώρα κούραση, ώρες εκεί, μοντάζ αυτά και τα, και να βρίσκουμε το χρόνο και την όρεξη για να κάνουμε τέτοιες Μαλαμπίμπιπ. Αυτό σου λέω. Ναι, έτσι. Μα αυτά είναι που μένουν, αγόρι μου. Μια άλλη φορά ωραία, θα σας πω μια άλλη φορά πώς έκλεγαν από τα γέλια οι καλόγεροι στο Άγιο Όρος, όταν βράδυ δεν πηγαίναμε για ύπνο και καθίσαμε γύρω από το μαγκάλι και λέγαμε ανέκδοτα. Ευπρεπεί, βέβαια. Έτσι, πρέπει να βάλεις το ηχητικό με την μπαρμπάκου. Αχ, όλα αυτά, ρε. Όλα, αυτό όλα. Αυτό πρέπει όλα να το βάλεις. Είναι, μιλάμε, ο ορισμός είναι αυτό. Να ρωτάει η Ελένη εκεί, όλα, εκεί, φίλε, εκεί, δεν υπάρχουν. Εκεί, και ακούγε το κομμάτι μου, λέει, αυτό δεν θα μείνει. Δεν υπάρχουν. Ναι, ρε φίλε, αυτό ήτανε... Αυτά είναι ιστορικά, φίλε. Ήτανε από τα πιο πετυχημένα, γιατί είναι εντελώς αυθόρμητο. Κάπου το έχω, θα το βρω, κάπου το έχω, θα το βρω. Άιντε. Φιλιά, λοιπόν, φιλιά. Την καλημέρα μου σε όλους. Γεια σου, αγοράκι μου, γεια σου, αγοράκι μου. Εδώ, πάμε, και... πάμε παρακάτω, ναι. Εδώ είμαστε, γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, έχω και να... Κάτι πνευματώδες, κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο να είναι, έχει όμως τη χαμένη μας παιδικότητα, έχει την ανοησία της στιγμής που αποφορτίζει δύσκολες καταστάσεις, έχει το πονηρό χαμόγελο του παιδιού που έχει παγιδεύσει τον άλλον. Έτσι. Έχει αυτό, ρε παιδιά. Αυτό. Γι' αυτό και το έκανα μέχρι και τίτλο εκπομπής. Δηλαδή το μεσημέρι, όταν ήρθε η ώρα να μου είπανε, μπορείς να κάνεις το μεσημέρι. Να έρθω να κάνω το μεσημέρι.
Βρες ένα τίτλο, παιδιά, δεν υπάρχει άλλος τίτλος. Λέει ποιος τίτλος. Αυτός ο Ραμιδέ! Λέει ένα πέρμα τώρα. Οι παίκτες μας να έχουν φρεσκαριστεί και ψυχικά και σωματικά. Και για τον προπονητή μας που του είχε έρθει καμιά επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εκεί πέρα να ξεκολλήσει από, τους, από τα φαντάσματά του, από τα κολλήματά του με σχηματισμούς και περιμένουμε να δούμε πράγματα. Ειδικά, ειδικά από αυτόν που δεν έχουμε δει. Έχω ένα μεγάλο φόβο ότι μας δίνουν το δικαίωμα για 5 αλλαγές και εμείς θα χρησιμοποιούμε πάλι 3. Τόσο πια, ρε φίλε! Εντάξει, φίλε. Βάλω. Τον έχει τον άνθρωπο, φαντάζομαι το ίδιο αυτό θα είναι. Τέλος πάντων, ας μην είμαστε σε κακή διάθεση, ας ευελπιστούμε για το καλύτερο. Αυτό που λες, μπορούμε, εγώ μαζί σου είμαι, και εγώ αμφιβάλλω, και εγώ αμφισβητώ, είναι πολύ υγιές όταν ο άλλος δεν μου έχει δείξει να μην τον λιβανίζω, έτσι είναι πολύ, είναι το και το φυσιολογικό. Όμως, το ίδιο ωραίο είναι και να περιμένω μήπως το γυρίσει. Θυμίζω πώς ξεκίνησε ο Ρουμάνος και τι λέγαμε. Για τον Ρασβάν, έτσι. Εντάξει, το είπαμε, ο Ρουμάνος το έκανε ένα. Άλλο, ένα ο προπονητής μας δεν κόστιζε αυτό που κοστίζει τώρα. Κόστιζε πολύ λιγότερο, δυστυχώς. Μην το πας. Και άλλο, τώρα το τραβού το βίντεο. Άμα το πας εκεί, φίλε, στο οικονομικό, ούτε καν. Μα ψέματα είναι αυτό που λέω, δηλαδή. Πιθανόν, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι μία. Τίποτα. Τώρα νόμιζα να πεις, δεν μας πέφτει με τίποτα. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς, ρε φίλε. Αυτό είναι γεγονός. Σε φιλώ, σε κύριε. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς, ναι. Καλημέρα. Έλα. Αλλά στο παιδί, ρε. Εγώ είμαι. Έλα, ρε Καραγιάν. Πώς ζει κάτι πάλι στη στροφή. Τρεις στην πλάτη σου τους νιώθεις, Τσανταλίνα Μανταλίνα. Ελπίζω ένας να ήταν ο Άκης, γιατί πολύ γλώσσα βγάζει. Και πρόσεξε, Άκη, μη σε πετυχώ και με το ταξί που τενά, γιατί δεν σε πατήσω. Ξέρω που μένεις. Αυτό για το Σάντος ισχύει, ότι ο άλλος που οδηγάει είναι ίδιος ο Σάντος. Όχι. Άμα θέλει ο Άκης μπορεί να ισχύει, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι πεις, έτσι δεν καλάμε τα παιδιά. Ήθελα να πω ένα τραγουδάκι, φίλε, γιατί εσύ λες συνέχεια, άλλοι φίλοι λένε, θέλω να πούν και οι υπόλοιποι, ναι. Θέλω να πω ένα κι εγώ. Χαμηλώνω το χαλί και εδώ είσαι, πάμε. Χαμήλωσέ το, θέλω να δώσουν βάση όλοι. Έτοιμος, να ετοιμάσω χειροκρότημα από θεώσεις, θέλεις, για να κάνω λίγο ντου. Ό,τι θέλεις μπορεί να ετοιμάσεις, θέλω να παρεξηγήσετε, είμαι ούτε καν αλλαστέχνης. Εσένα να παρεξηγήσουμε, τι λένε φίλε, οι άλλοι τραγουδάνε και παίρνουν λεφτά, εσύ που θα το κάνεις τζάμπα. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Ωε, 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 ο Βαγγέλας με φορμαρίγε, για να κάτσει καλά, για να βάλει μυαλό, 10 χρόνια στον κορυδάλο. Ωε, 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 πάμε μαζί, ο Βαγγέλας. Τι περίμενε να πω. Φίλε, σαν τα παραδοσιακά της τάβλας, δεν έχει. Πώς η μουσική καταπραίνει τα πάθη. Πώς η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Γεβηρώνει τις διαφορές. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Άρε φίλε. Και ο Παουξάκη δεν θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο. Καλά. Τώρα. Και όχι μόνο. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να κάνουμε εκπομπή για φαντασιώσεις. Ας το κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Κι όμως φίλε, δεν μπορεί να την πηδήξει πάλι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πηδήξει, ρε παιδί μου. Έχει μια, ένα κάτι της. Ναι, μπορεί να φραγκάρει στον αέρα που έλεγες. Μια, δυο, τρεις, όπως λέω και εγώ. Πηδάει στον αέρα και φραγκάρει. Τι φραγκάρει. Μια, δυο, τρεις, ρε εσύ, δεν γίνεται. Κάπου να φραγκάρεις, κουμπάλα.
Πόγρε, πόγρε κουφάλες, άντε καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, κουφάλες δέντρου και δοντιού. Η εκπομπή δεν βρίζει. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Σήμερα πανσπερμία φωνών κυρίες και κύριοι. Έλα Στράτο, έλα αδερφέ μου, έλα. Σε ακούμε. Στη. Ναι, έλα. Έλα, teenager είμαι. Α, έλα ρε teenager, σε μπέρδεσα με το Στράτο, έλα ρε teenager. Λέω, τι έλα ρε γόρι μου, έλα, έλα, έλα. Έλα Κωνσταντίνε μου, έλα. Λάθος εγώ. Για πες. Καλά να πούμε το... αυτή η επιστημονική φαντασία που προανέφερες πριν στην αρχή ότι εγώ σαν Ολυμπιακός είμαι τίμιος και καθαρός και θα έχω κλεισμένο ήταν πιο science fiction φαντασίας και από όλη την τριλογία του Star Wars από το 1 μέχρι και το 3. Μα δεν τι φαντασία είναι αυτή, ούτε οι Jedi με τους δέτσους δεν ήταν τόσο φανταστικό δηλαδή. Ακριβώς. Μα πραγματικά. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Τίποτα άλλο, αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Ναι. Τώρα θα δούμε, προσμένουμε όλη την Κυριακή, τα κλασικά, αυτά τα ξανασυζητήσαμε, άλλη μία φορά, το μαχαίρι στα δόντια και... Φύγαμε. Πρόσωλο ταχώς. Δεν πρέπει αυτό. Να το... Η νίκη είναι μονόδρομος. Αυτό. Η νίκη σήμερα είναι μονόδρομος. Σήμερα. Δύο και σήμερα. Η νίκη σε δύο και σήμερα είναι μονόδρομος. Για όλα αυτά όσα έχουν γίνει και πραγματικά συμφωνώ. Αυτή η ομάδα από τα 94 χρόνια του συλλόγου. Ναι, 94 καλά τελώς. Από τα 94 χρόνια του συλλόγου μας δίνει κάθε δευτερόλεπτο να πω, κάθε κλάσμα του δευτερόλεπτου κίνητρο για να την κερδίσουμε εντός. Όπως το λες φίλε. Τη μεγαλύτερη διαφορά του κόσμου ρε φίλε. Να σου πω μέχρι αυτό το σημείο. Μα πηγαίνει και παίξε σαν... είδες δήλωση από τέτοιο. Ποιος το είχε πει τώρα. Νομίζω οι συνδέσμοι ή ο Σούφου Πάοκ θύρα 4 πηγαίνετε παίξτε όπως εμείς. Όπως αυτό. Αυτό φίλε, ξέρεις κάτι. Όπως θα παίζαμε εμείς. Ακριβώς. Το λέω πολλές φορές. Το λέω πολλές φορές έτσι χιουμοριστικά. Ότι εγώ με την κοιλιά και τα 105 κιλά, δώσε μου 5 λεπτά. Γιατί το λέω, είναι σχήμα λόγου, το καταλαβαίνετε. Έτσι. Και να σου πω κάτι. Έχουμε τέτοια παιδιά μέσα που νιώθουν και που. Και δεν μιλάω απαραίτητα μόνο για τους Έλληνες. Ο Βαρέλα είναι αυτός που χτυπούσε πριν τα τέλεια. Ο Αντρέ είναι που δεν γεννήθηκε εδώ και είναι πιο Έλληνας από Έλληνας. Έτσι, ο Μπίσεσβαρ που νιώθει τόσο ΠΑΟΚ, θέλω να σου πω, ο Μάτος, όταν φοράει τη φανέλα, από έναν πολύ ήρεμο άνθρωπο εκτός, ο Μάτος άμα του συναντήσει έξω, είναι ένας άνθρωπος, λες, αυτός είναι, με το βλέμμα του τρελού που θέλει να φάει τα λαρίγκια, να τα κάνει συλλογή, αυτός κι όμως, έτσι, έχουμε τέτοιους μέσα φίλε. Είναι το τέτοιο, είναι το μικρόβιο δηλαδή, ο Μίσιτς από τους, που δεν χρησιμοποιόταν πολύ πέρσι. Έτσι, όταν είχαμε στην IT πορεία του Ντάμπλου. Ακριβώς. Και είναι φέτος κορυφαίος παίκτης της ομάδας φέτος. Ναι, και τώρα και φέτος είναι κορυφαίος. Μα από πέρσι ένιωσε αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή να φορέσει. Και ποιος δεν θα ήθελε να φορέσει τη φανέλα και έστω για ένα πεντάλεπτο, όπως είπες, να αγωνιστεί, να δείξετε. Ποιος δεν θα ήθελε. Και αυτοί έχουν την τιμή. Αυτό είναι ρε το κίνητρό σας. Φορέ για το πάω που παίζετε. Υπάρχει μεγαλύτερο. Πάω είπε πριν ο αείμνηστος ο Τσίντογλου. Μόνο να γύριζα πίσω το χρόνο ρε παιδιά. Μόνο για ένα λόγο μόνο, γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Για να παίξω πάλι με τον Μπάουκ. Εντάξει. Τέλος, αυτό είναι. Αυτός και φοβερός. Αυτό. Γεια σου teenager μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου Κωστή. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε δύο γραμμές ακόμα και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς τις αίρες τις χιλιοπενεμένες. Καταρχήν Κωστή. Καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και η καλύτερη επίθεση η άμυνα. Έκανες ένα μικρό λαθάκι κατ' εμέ στην δεκάδα που είπες. Έβαλα οι δύο το... μπακάρες είναι... Ναι. Θα σου πω, οι δύο μπακάρες είναι που θα ξεκινάνε, η επίθεση θα ξεκινάει από την άμυνα και ο Ολυμπιός με τον Έλκα του θα παίξουν στα άκρα που ρίχνουν και... Α, και να δω επιτέλους συμμετοχή έτσι. Του προπονητή από γιατί, τον πάγκο. Γιατί και εκεί έκανε ατοπήματα πολλά στις δηλώσεις. Ναι, γι' αυτό εκεί. Λέμε. Έλα, περιμένω να δω συμμετοχή από τον πάγκο. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Ακριβώς.
Έγινε. Οι μετά μπορούν να κάνουν μάγκα του προπονητή και ο προπονητή μάγκη στου παίκτε. Άμα του στήσει και του βοηθήσει σωστά. Αυτό αμφίδρομο είναι. Έτσι ακριβώς. Διπλή κατεύθυνση. Άμα το ένα φρακάρει, μετά γεια σα. Δεν υπάρχει. Το ένα ρεύμα. Βέβαια. Έγινε στελάρα μου, σε ευχαριστώ. Γεια σα, αδερφέ μου. Γεια. Πάμε εδώ. Παιδιά, μην παίρνετε λίγο να πάω σε διάλειμμα. Αυτοί οι δύο που είναι. Ναι! Γεια σα. Ναι, καλημέρα. Καλώ τον παιδί. Καλώ τον. Ο Χρήστο είμαι. Έλα, από Καστοριά. Καλώς τον Χριστάρα. Έλα ρε Χριστό. Καλώς την Καστοριά. Θα κάνω ξανά το συνήγορο του διαβόλου. Βεβαίως, θα τον κάνεις. Θα διαφωνήσω και με σένα. Βεβαίως, γιατί όχι. Στο μοναδικό που θα συμφωνήσω με σένα όσον αφορά τον Άντερ Φερέιρα είναι οι δηλώσεις. Ότι όντως έχει κάνει υπερβολικές δηλώσεις. Ναι. Αλλά ως το πρόσφυγμα. Δεν είπα εγώ κοιμάται. Εγώ δεν είπα κοιμάται, προσέχω. Είπα. Δεν μας έχει δείξει τίποτα. Που εύχεται, ναι. Αυτό διαφωνήσω εγώ σε αυτό, γιατί πες μου έναν προπονητή στα χρονικά σε οποιαδήποτε ομάδα που πήγε σε ομάδα καινούριος και σε δύο μεταγραφικές περιόδους δεν έχει πάρει ούτε έναν παίκτη της επιλογής. Γι' αυτό είπα, να άκουσες ότι έχει και ελαφρυντικά. Ναι. Φυσικά. Ναι. Αυτό είναι τεράστιο ελαφρυντικό, δεν είναι... Βεβαίως. Όπως επίσης και ο μύθος που υπάρχει ότι θα τον έδιωχναν... Μπορώ να σου πω, μου επιτρέπεις... Αν δεν ήταν ακριβώς... Πάνω σε αυτό να διαφωνήσω πάλι, ξέρεις, γιατί... Ναι. Γιατί ο Ιβάν δεν έχει διώξει προπονητή πριν το Μάρτιο. Ακόμα και τον Τούντορ που ήταν ανύπαρκτος, ακόμα και τον αγαπημένο μας Άγγελο όταν η ομάδα ξεφούσκωσε... Όχι, και τον τρυπούσαν, λάθος κάνεις. Έδιωξε τον Στανόγεβιτς. Εντάξει, αυτός δεν προπόνησε. Έπαιξε δύο παιχνίδια. Ναι, τον Αύγουστο. Εκείνος ήταν πολύ άγριο. Γι' αυτό που λες, για τα ελαφρυντικά, για τις μεταγραφές. Είπα, επειδή θέλω να είμαι έντιμος και δεν θέλω να ισοπεδώνω, ότι έχει ελαφρυντικά, όμως το ρόστερ αυτό, φίλε, είναι αυτό που πήρε δύο double 3 κύπελα. Δεν είναι ένα ρόστερ του πεταματού. Δηλαδή, τι έπρεπε να πει ο Σάντος, ας πούμε, την πρώτη χρονιά που πάλευε με τις Φεντόνες. Κατάλαβες. Ναι, λέω ότι δεν είναι. Δηλαδή, ποιος άλλος έχει Βαρέλα, έχει Μάτος, έχει Βιερίνια, έχει Μπίσεσβαρ, έχει Μαουρίσιο, έχει. Άρα το ρόστερ. Δεν μπορεί να. Ναι, βεβαίως δεν έκανες μεταγραφές που ήθελες. Βεβαίως ήρθες στην παραμονές της προετοιμασίας. Όμως. Δεν είδα πράγματα εγώ. Θέλω να είμαι έντιμος. Μακάρι τώρα ο άνθρωπος πρώτος θα χειροκροτήσω. Προφανώς αυτά που θέλησε να κάνει δεν μπόρεσε να τα κάνει. Τώρα λοιπόν. Θα δούμε. Εργαλείο. Να δούμε. Γι' αυτό, να δούμε. Μακάρι! Πρώτη-πρώτη. Ξέρεις, δεν έχουμε εμείς εμπάθειες. Ούτε έχουμε φίλους που θέλουμε. Ούτε. Να τον δω, όπως είπαμε και στον Λουτσέσκου. Γύρισε το και πρώτη θα σε αποθεώσουμε και το κάναμε. Έτσι. Τα λόγια, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Που λέγαμε για τον Λουτσέσκου μετά βεβαίως. Το 2-2 στον Πανιόνιο. Βεβαίως. Είχε παίξει μπάλα ο Πάουκ με το 2-2. Ναι. Βεβαίως, είπαμε. Αλλά... Γύρνα το και θα σε χειροκροτήσουμε. Το ίδιο λέμε τώρα. Ίσως η ιστορία να ήταν διαφορετική. Ναι, χωρίς. Απλά αυτή τη στιγμή θέλει ενότητα ρε εσύ. Βεβαίως. Και να κάνω και ακόμα μια επισήμανση. Ένα φίλο που είπε στην αρχή για τις έδρες. Όχι, το Παναθηναϊκό ΑΕΚ δεν θα πρέπει να γίνει με κόσμο το δεύτερο. Χωρίς κόσμο και το δεύτερο. Γιατί η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι τιμωρημένη. Την ΑΕΚ τη βολεύει αυτή. Είναι μια αγωνιστική ποινή. Να εκτίσει το κεκλεισμένο των θυρών. Μεταξύ του Βαρού και αυτού ο Σαντορινέος στην Έρα Σπορ έλεγε καλά. Μην χαρακτηρίζουμε έτσι. Δεν θέλω. Σε παρακαλώ. Το ανακαλώ. Δεν είναι ωραίο τώρα. Δεν είναι. Την τρίτη αγωνιστική λέει και να ανοίξει την τέταρτη που παίζουμε στον Ολυμπιακό και θα έχουμε εκτίσει και την ποινή μας. Δηλαδή εντάξει, το έχουν ξεκινήσει. Το έχουν τελείως. Έγινε Καστοριά! Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ πολύ! Σε ευχαριστώ και θα διαφωνήσουμε βεβαίως. Τελευταίος πριν το διάλειμμα, ναι! Όχι, δεν θέλει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Θυμηθείτε λίγο αυτό. Αυτό κάντε την Κυριακή! Αυτό! Μην ξεχνάτε ποιοι είστε! Μην ξεχνάτε τι κάνατε! Αυτό ζητάμε από εσάς! Αυτό! Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε! Ναι! Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα Κωστή! Καλώς τον! Ποιος είμαι? Αυτός 1-0! Με προκαλείτε! Εκτός από αυτό. Ποιος είμαι? Ο Στράτος.
Α, έπρεπε να με πεις ότι είμαι ο teenager, ρε φίλε, αφού μας είπες ανάβολα. Σήμερα σας μπέρδεψα. Δεν έχω αναγνώριση κλίση, να ξέρετε. Έντυπα στην Ελλάδα. Έχει ηχόχρωμα μόνο. Ηχόχρωμα, φίλε, και μερικές φορές χάνω τα χρώματα. Παθαίνω ηχητική αχρωματοψία. Όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι το φάσμα του. Του υποβιβασμού. Συγγνωτήτων που πιάνει το αυτή είναι μικρότερο, έτσι. Χωρίς να θέλω να σε θίξω. Τι να με θίξεις? Όταν γνωριστήκαμε πρώτη φορά ήσουν να... Πριν μιλήσω με καταλάβαινες. Απ' την ανάσα. Έτσι, λοιπόν, όταν γνωριστήκαμε πρώτη φορά ήσουν λίγο πιο μεγάλος από ότι είμαι εγώ τώρα. Φαντάσου, ρε φίλε. Και εγώ ήμουνα 20 χρονών, 22. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Σε 6 ημέρες 49 θα γράφει το κοντέρ, φίλε. Στις 10 Ιουνίου. Τόσα είναι τα γκολ που θα βάλει ο Πάκος. Αγόρι μου! Λοιπόν, για πες τράτε μου, έλα. Ένα θέμα που είπες, ότι δεν είδες πράγματα από το Φερέιρα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Θα σου πω τι είδα και τι δεν είδα. Λοιπόν, ναι. Είδα να παίζεις στα ίσα μια ομάδα η οποία για ένα τσαφ δεν πήγε τελικό Champions League γιατί ήταν άτυχη. Γιατί ο Άγιαξ το μάτς με την Τότεναμ. Και στο ένα και στο άλλο έπρεπε να βάλει 7 γκολ, αλλά δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Ναι. Και οι άλλοι, ό,τι κάναν, έγραψε στο δεύτερο παιχνίδι. Πήρε όλη την μπάλα 3 φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο goal. Αυτό ήταν η ομάδα του Φερέιρα. Αν είχε προλάβει να περάσει πράγματα ο Φερέιρα. Δεν ξέρω. Είχε προλάβει. Δεν ήταν μόνο η ομάδα. Αν είναι έτσι, εγώ περισσότερο θα περίμενα να μου πει κάποιο το πρώτο ημίχρονο κάτω στη χάρτινη. Να, μπράβο, εκεί ήταν πιο πολύ η δική του ομάδα. Είναι και άλλα αυτά που θέλω να σου πω. Ναι. Είναι και άλλα αυτά που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ναι. Το ότι έπαιξε στον Άγιαξ στα ίσα ήταν λόγω Φερέιρα, δεν ήταν λόγω Λουτσέσκου. Με τον Λουτσέσκου μπορεί να κερδίζαμε, αλλά δεν θα παίζαμε έτσι. Μπορεί να κερδίζαμε, μπορεί να χάναμε, μπορεί να φέραμε ισοπαλία, αλλά έτσι δεν θα παίζαμε όμως. Φίλε, το μάτι στην Ολλανδία ήταν η. Άστα, μην το συζητάτε, δεν το συζητάω. Ήταν το απάβασμα του επιθετικού ποδοσφαίρου. Απλά έτσι, νιώθω, δηλαδή... νιώθω, μπορεί να τον αδικό, έτσι. Θέλω να είμαι έντιμος απέναντι στον άνθρωπο. Έτσι. Νιώθω ότι ίσως εκεί. Δεν πρόσφερε όσα έπρεπε. Αυτό δεν μου το αλλάζει κανένας. Αυτό είναι γεγονός. Το λέω κι εγώ. Απλά μιλάμε για το τι έδωσε και το τι δεν έδωσε. Απλά νιώθω ότι εκεί ήταν περισσότερο οικεκτημένοι και ότι ήταν περισσότερο. Με την φόρα που ερχόμασταν από την προηγούμενη χρονιά. Εγώ διαφωνώ. Okay, okay. Έδωσε στην ομάδα το κάτι παραπάνω που δεν είχε επί Λουτσέσκο για να διεκδικήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Δεν είδα στα ντέρμπι, στα αλλεπάλληλα ντέρμπι που δεν κέρδισα, δεν είδα πράγματα. Περίμενε να σου πω τι είδα και τι δεν είδα. Δεν είδα την ομάδα τη σοβαρή η οποία να διαχειρίζεται την ήττα, πράγμα που είχε ο Λουτσέσκο. Ο οποίος τους μάζευε την άλλη μέρα και τους έλεγε. Εντάξει, τώρα δεν είναι και τις παρούσεις να κάνουμε συγκρίσεις τώρα. Είναι. Δύο μέρες πριν το ντέρμπι. Εντάξει, άστο, ήρθε η κουβέντα εκεί τώρα. Περίμενε. Άσε με να ολοκληρώσω. Αυτόν έχουμε τώρα, αυτόν θα υποστηρίξουμε, αυτόν θα στηρίξουμε έτσι. Άκουσε με όμως. Λοιπόν, δεν είδα σωστή διαχείριση της ήττας όταν αποκλειστήκαμε από τον Άγιαξ και πήγαμε να παίξουμε με μια ομάδα η οποία ακριβώς. Δεν θα έπρεπε να πει στο Europa League. Το μετά. Ωραία, ενώ ο Λουτσέσκου μετά την ήττα τους μάζευε και τους έλεγε ότι παίζατε σαν ντίβες και πολύ καλά κάνατε και χάσατε και τους τσίγκλισε τον εγωισμό και μπήκαν μετά και τους ρίξανε 5 τους άλλους. Ναι. Εντάξει. Είδα την αναβάθμιση σε παίκτες πρώτης γραμμής οι οποίοι τραβάνε τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συμμετοχών. Γιαννούλης, Μίσιτς του πιστώνονται. Ναι, και Λιμνιό. Γιαννούλης, Μίσης, Λιμνιός. Του πιστώνονται αυτά. Και ο Σβιντερσκι, γιατί μιλάμε για τέσσερις παίχτες οι οποίοι στην χρονιά του προαθλήματος ήταν αλλαγή και φέτος όχι μόνο είναι βασική και αντικατάστατη, αλλά αν πουληθούν φέρνουν διψήφια νούμερα σε εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, για να λέμε και τους τραβού το δίκιο. Ναι. Από εκεί και πέρα, είδαμε το καλύτερο ημίχρονο που έχει παίξει ποτέ ομάδα εκτός Αθηνών μέσα στην Αθήνα. Την έκανε την ΑΕΚ κουδούνια. Που άμα η ομάδα ήταν λίγο τυχερή έπρεπε να είναι 0-4 που φωνάζανε. Δεν διαφωνώ. Εγώ τα λες αυτά που έχω πει. Πάμε να φύγουμε στο 20 λεπτό όταν κέρδισε ο Μπίσης Βαρτοπέναλτι και πήγαινε να το εκτελέσει. Φωνάζανε οι αεξίδες στο γήπεδο. Πάμε να φύγουμε. Ναι. Ήταν για πολλά. Πάμε να φύγουμε. Για πολλά με λίγα. Λοιπόν, επίσης είδα το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει ποτέ ο Πάοκ στο Χαριλάου το πρώτο μισάωρο.
που τον έκανε τον Άρη κουδούνια, αλλά δυστυχώς είχε μια όρθια κουβέρτα σε εκείνο το μάτς και ό,τι πήγαινε έγραφε. Ναι. Εγώ τον ΠΑΟΚ να παίζει μέσα στο Χαριλάου τον Άρη έτσι δεν τον έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Να είναι κυριαρχικός, να τον έχει κλεισμένο και να κατεβαίνει ο άλλος τέτοιες φορές και όμως, να βάζει. Εκεί υπάρχει γκολ. Τεράστιο αλλά και δεν μπορείς να ψέξεις μόνο το τέρμα. Έτσι, τέλος πάντων, τώρα θέλω να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, μου αρέσει, αλλά κλείσω, επειδή είμαστε δύο μέρες πριν τον ντέρμπι, να άστο το. Ακριβώς, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εγώ φταίω που δεν έπρεπε τώρα, άστο, δεν είναι δικό μου λάθος. Άκου να δεν θέλω. Ναι. Όχι, δεν είναι δικό σου λάθος, είναι σωστό αυτό. Όχι τώρα, όχι τώρα. Ναι. Όπως και ένας παίχτης έχει τα καλά του και τα κακά του. Αλλά ο συγκεκριμένος προπονητής, στο λέω, και αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν που έχει από όλους τους προπονητές που έχουν έρθει στον ΠΑΟΚ, όσο ζω εγώ τουλάχιστον και έχω δει, θεωρώ ότι δεν έχει ταβάνι, φίλε. Είναι ο μόνος προπονητής που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει ταβάνι. Αυτό που θέλει και μπορεί να παίξει, μπορεί να καταξιώσει τον ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Δεν το έχουμε δει. Δώσει τα κατάλληλα αυτό. Εργαλεία. Μακάρι. Εγώ τι λέω τώρα, γιατί τι σχέση έχουν αυτά με το ματς της Κυριακής, Στράτο, να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι η ώρα τώρα να πιάσουμε για να αναλύουμε, ούτε να κάνουμε συγκρίσεις. Όμως, τι λέω. Περιμένουμε από όλους και από τον προπονητή, να μην πω κυρίως, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό να μας δείξει αυτό, ρε φίλε. Να αυτό. Και εμείς μαζί σου να σε χειροκροτήσουμε, έτσι να γουστάρουμε, έτσι όπως σε επενέσαμε σε αυτά τα μάτς που είπες και είπαμε τον καλό λόγο. Θέλουμε, βγάλε μας τα μάτια, ρε φίλε. Δείξε ότι μπήκε στο νόημα, ότι πλησίασε τους παίκτες, ότι ένιωσες πράγματα, ότι πέρασε αυτά που ήθελες, ότι αφομοίωσες, ότι ένιωσες. Δεν ξέρω. Αλλά δείξε μας από τούτη την Κυριακή. Έτσι. Να μην ξαναδούμε αυτό, να μην ξαναδούμε αυτό. Που είδαμε στο μάτς με τον Γαβρό που έχουν το μερίδιο ευθύνης φυσικά οι παίχτες, αλλά υπήρξε, φίλε, απραξία από τον πάγκο. Δεν μπορεί να βλέπουμε όλοι να σουλατσάρει ο Τσιμίκας και να μην το βλέπεις εσύ. Έτσι, δεν ξέρω. Και μία κουβέντα και να κλείσω. Για μένα, εάν ο προπονητής κατορθώσει, ο συγκεκριμένος προπονητής κατορθώσει και πάρει το ψυχολογικό κομμάτι από την ομάδα στο 50% από αυτό που πήρε τεράστια δουλειά. Όχι τεράστια δουλειά. Δεν θα έχουμε αντίπαλο στην Ελλάδα. Δεν θα τους βλέπουμε. Έτσι. Σε φιλό! Γεια σου, Στράτε! Γεια σου, αγόρι μου, γεια. Αυτές οι γραμμές και τέλος. Τρεις. Ναι! Όχι. Εδώ! Ναι! Έλα, Κωστέ, ο Τινέιτζερ είμαι πάλι. Έλα, Τινέιτζερ, έλα, αγόρι μου. Έλα. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Το Δευτέρα Αγίου Πνεύματος δεν θα έχει εκπομπή, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Δεν το ξέρω. Θα ρωτήσω. Εντάξει. Θα ρωτήσω, κάτσε λίγο τώρα, περίμενε. Μαριλής, Δευτέρα έχουμε. Μάλλον όχι, μάλλον. Αλλά θα δούμε. Θα σου το πούμε και αύριο. Εντάξει, Κωνσταντίνε, εντάξει. Μου, σε φιλώ. Εντάξει. Γεια σου, γεια σου, teenager μου, γεια. Πάμε εδώ τελευταίος τώρα, να κλείσουμε. Εδώ, ναι. Ναι, ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έλα, πρώτο τελευταίος. Έλα. Την ώρα που μιλώ στο Κάραγιαν, εγώ έμω σαν ένα μικροβιολογικό. Μου παίρναν αίμα. Ναι. Το έβαλα ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Με ρώτησαν δύο ερωτήσεις. Είναι ελεύθερος ή παντρεμένος? Αν είναι παντρεμένος, είναι έτσι στο σπίτι όπως είναι στο ραδιόφωνο που γελάει, που είναι και χαρούμενος? Για τον Κάραγιαν λες? Ναι, βρε. Ο Κάραγιαν είναι παντρεμένος, φίλε, και έχει οικογένεια και παιδάκια. Δεν ξέρω εγώ, με ρώτησε η κοπέλα, με ρώτησε τώρα τι να κάνω εγώ τώρα. Κάνεις δηλαδή. Μπουράκατος, το ζητήσατε κι άλλοι, το χρωστάω, έχω καιρό να το βάλω. Ποιος αυτός, με μπαρμπακάκι λατρεμένο, με Μανώλη Στρατιάδη, εποχή αρένα. Μπαίνω στο στούντιο πρωί, 7 και κάτι για εκπομπή και ακούω αυτό. Το οποίο δεν θέλει να παίξει. Τι ωραία. Παίξε! Δεν παίζει, παιδιά. Έλα, παίξε. Όχι. Και έχουμε φάει ένα τρύπημα από τον Ιάπωνα, ο οποίος δεν θέλει να παίξει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αρνείται! Τέλεια! Άρα χαιρετάω. Ξανά κάνω μια απόπειρα, περίμενε. Όχι, δεν θέλει.
Δεν θέλει. Νάιν. Άκυρο. Ακυρεά. Θυμίζω. Θυμίζω. Κάτσε να δω εδώ, μήπως παίξει αυτό. Γιατί κάθε φορά που κάνετε σεξ δίνετε μάχη για να έχετε οργασμό? Γιατί? Εδώ μας λέει ανάποδα πράγματα, λένε η έρευνα. Και θα δίνουμε μάχη. Για τους άντρες λέει το θέμα είναι εγκεφαλικό, ενώ για τις γυναίκες έχουν να κάνουν με τη στάση και την ανατομία. Μάλιστα. Ακούς τι λέει? Μάλιστα. Δεν είναι εγκεφαλικό για τις γυναίκες ο οργασμός. Εγκεφαλικό είναι για τον άντρα. Τι λες, είναι μάλλον, ανάλογα είναι σε τι... εγκεφαλικό για τη γυναίκα. Σε τι στάση θα σας βρει, λέει, είναι ανάλογα. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά? Ποιος μισογύνης λέει ότι εμείς δεν είμαστε εγκεφαλικές στο σεξ? Απίστευτο. Καλή σας ημέρα. Αυτά, αυτά λοιπόν, αυτά. Θυμίζω, Τέντα Home, Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίδης, Ανατολικά Καλαμαριά, 430-011, Δυτικά Πολύχνια Γνώση Στρατιώτη 92 και Χαλκιδική, Κλιμάρτ, Δελφών και Γραβιάς, Ψήξη Θέρμαση, Κεντρικά Συστήματα VRV, Daikin 917-46 και βέβαια Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εξαιρετικά και υπέροχα εδέσματα, υπέροχα πεντανόστιμα, 705-750 τηλιβεριά και βέβαια Ελλάσο το σέρβις 47-43-12, όπισε Κέντρο Υγείας Θέρμης, ο κορυφαίος με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης ψυχιατρίο, τα λέμε στις 2, ζουμουσού, bye bye!